Εκείνο το απόγευμα, το θριάσιο πεδίο ξαναζούσε την αλωτινή έδρη. Ήταν Σεπτέμβρης, όπως τους αρχαίους χρόνους. Όμως αυτή τη φορά η μεγάλη πομπή δεν σταμάτησε στο Καλλίχωρον Φρέαρ. Συνέχισε το δρόμο της σιωπηλή και βαρυπενθούσα. Αραιά και που κάποιοι σιγοτραγουδούσαν. Οι πολλοί πορεύονταν αμίλητοι και σκεπτικοί. Καθώς η μεγάλη πομπή ζήγωνε την αγέλα στο πέτρα, η θεά Δήμητρα ευλαβικά σηκώθηκε και παραχώρησε τη θέση της. Ήταν η ώρα της Ελλάδας να κουμπίσει για να θρηνήσει το χαμό του δικού της παιδιού. Ήταν 4 το απόγευμα της υψώσεως του Σταυρού. Λίγες ώρες πριν, ο Στέλιος Καζαντζίδης το είχε αποφασίσει. Στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγεί. Είμαι τραγούδι, είμαι λαός. Δεν είμαι σκλάβος κανενός. Είμαι τραγούδι, είμαι λαός. Δεν είμαι σκλάβος κανενός. Θα σου φανεί παράξενο, όμως πρέπει να θυμάμαι ότι αν κάπου έζησα ορισμένες μικροχαρές στη ζωή μου, ομολογώ πως τις ένιωσα τα χρόνια της κατοχής. Ο λαός κρίνει πάντα σωστά. Τουλάχιστον αυτό διδάχτηκα όλα αυτά τα χρόνια. Ύστερα μην ξεχνάς ότι τα θέματα που κατά καιρούς έχω τραγουδήσει ήταν τα καθημερινά του προβλήματα. Ο αγώνας μου, Γιώργο, ενάντια στις εταιρείες είναι γνωστός. Και ξέρεις κάτι, δεν ξεκίνησα από οικονομικά συμφέροντα. Δεν μπορούσα όμως και δεν μπορώ ακόμα να ανεχθώ αυτού του είδους εκμετάλλευση. Αν ήξερα ότι τα κέρδη αυτά διατίθενται για την πρόοδο του τραγουδιού ή για την καλυτέρευση της μοίρας των συναδέλφων μου, που οπωσδήποτε ήταν σε χειρότερη μοίρα από μένα, θα το ανεχόμουν. Αλλά ξέρεις κάτι, οι γυναίκες που χειροκροτούνται δύσκολα κάνουν σπίτι. Αυτές ανοίγουν στον κόσμο. Τη ζωή τη δική μου δεν τη χάλασα εγώ, μου τη χάλασαν άλλοι. Θα τον παρακαλέσω, εάν και εφόσον μπορεί φυσικά, να γυριστεί η ζωή μου σε ταινία. Θέλω τη ζωή μου να την δει ο κόσμος, γιατί νομίζω πως θα διδαχτεί πάρα πολλά.
Αν και έχουν περάσει κάμποσα χρόνια από την εμφύλια διαμάχη, η Ελλάδα συνεχίζει να αιμορραγεί. Ο ανθός της, ό,τι απόμεινε από την εθνική τραγωδία, μαραίνεται στη μιζέρια του ισχνού μεροκάματου, στα ξερονίσια και στις λασπωμένες συνοικίες. Στις φτωχογειτονιές η ζωή είναι ανυπόφερτη. Για τον κόσμο της βιοπάλης, μοναδική παρηγοριά το λαϊκορεμπέτικο τραγούδι και σύμβολο ανώθευτο από τα χρόνια της μεταξικής δικτατορίας, ο Βασίλης Τσιτσάνης. Μέσα σε αυτό το γκρίζο σκηνικό, ένα 20χρονο παλικάρι δοκιμάζει την τύχη του στη δισκογραφία. Εφόδια, η ψυχή και η φωνή του. Εφόδια ελάχιστα, μα πελώρια. Το όνομά του Στέλιος Καζαντζίδης. Ο πρώτος που διακρίνει την αξία του νεαρού με την ιδιαίτερη φωνή είναι ο Απόστολος Καλδάρας. Σε ένα σπίτι των συναδέλφου μου, κάποιον στιχουργό ονόματι Τσάντα, ο οποίος σήμερα δεν υπάρχει στη ζωή, μπάμε Βασιλιάδης είναι το κανονικό του, Τσάντα το φωνάζαμε τότε εμείς, να τον βρω. Και είπε αυτό το σπίτι του συναδέλφου ήταν σχεδόν εντευκτήριον, κάθε μέρα πηγαίναν διάφορα μουσική. Πήγα να τον βρω κι εγώ εκεί πέρα και βρίσκω τον Καζαντζίδη, το στέλνει μας εκεί. Και μάλιστα συζητούσαν, μου τον συνιστούν τα παιδιά, από εδώ καινούριος τραγουδής μου λένε Καζαντζίδης κτλ. Μάλιστα τον έβαλα να πει ένα τραγουδάκι τότε. Θυμάμαι. Και θυμάμαι ποιο μου είπε ένα παλιό τραγούδι του Τσαουσάκη. Μ' άρεσε η πάστα του, μ' άρεσε η τεχνική του. Και του λέω, Στέλιο, έρχεσαι, του λέω, έχω δύο τραγούδια. Συμπτωματικά έχω δύο τραγούδια. Να τα πει στο δίσκο. Μου λέει, βεβαίως. Αν δεν βρισκόταν ο κύριος Καλδάρας στο δρόμο μου, ίσως να μην ξεκολούσα ποτέ από την υφαντουργία. Παραδέχεται σεμνά ο Στέλιος και μπαίνει στο στούντιο για την πρώτη του φωνογράφηση. Είναι Ιούλιος του 1952. Βρε τι είναι τούτο το κακό, τυφλό κάτι καμίνι. Λε σκία την άναψε και φούρνο σε κυκίνι. Καλέ κοπέλα, καλέ κοπέλα. Οι αδελφοί Λαμπρόπουλοι, ιδιοκτήτες της Κολούμπια και κυρίαρχοι της δισκογραφίας, δεν φαίνονται ενθουσιασμένοι από τη νέα φωνή. Αλλά κάποιος που του πέρναγε σε όλα, εντοπίζει σε αυτήν καλά στοιχεία. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου επιμένει στην εταιρεία και τελικά ο Στέλιος το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς ξαναμπαίνει στο στούντιο. Δεν το περίμενα ποτέ να φύγεις να μ' αφήσεις, να πάρεις τις βαλίτσες σου, να πας αλλού να ζήσεις. Να πάρεις τις βαλίτσες σου, να πας αλλού να ζήσεις. Κι αν μετανιώσεις, ωραίο ζεϊμπέκικο και το λέει τρελά ο μικρός, αναγνωρίζει με ειλικρίνεια ο μεγάλος δημιουργός του λαϊκορεμπέτικου τραγουδιού και χωρίς δισταγμό του εμπιστεύεται θαυμάσιες συνθέσεις. Κακός δεν ήμουνα, σε όλα μου τα χρόνια.
μαχαιριές μου έδωσες. Σε βλέπω με συμπόνια και τώρα που σε δέρνουμε οι μπόρες στη ζωή, εγώ θα σε γλιτώσω απ' την καταστροφή. Ο Στέλιος στα 22 του έχει συγκροτήσει το προσωπικό του ύφος και το πρικισμένο λαρίγγι του αποδίδει στην εντέλεια τα φωνητικά του χαρίσματα. Ακούραστος, φωνογραφία σταμάτητα και κάθε τραγούδι του ξεχύνεται στις φάμπρικες και τις φτωχογειτονιές. Μυρώνει τους πόνους και καθαγιάζει τους κατατρεγμούς. Αυτή την εποχή το αγέλαστο παιδί δουλεύει στον Έσπερο και τα Σαββατοκύριακα τραγουδάει στη λαϊκή ταβέρνα Χαβάη, στο Νέο Ηράκλειο. Εδώ, στα μέσα Οκτωβρίου του 1953, παραλαμβάνει το κάλεσμα για τη στρατιωτική του θητεία και παρουσιάζεται στην Κόρινθο. Για σένα με μια Κυριακή, Κυριακή, βρέθηκα στη φυλακή. Κυριακή, βρέθηκα στη φυλακή. Μετά τη βασική εκπαίδευση, ο Στέλιος θα βρεθεί στο Χαϊδάρι και από εκεί στο Διόνυσο. Κι έτσι τα Σαββατοκύριακα μπορεί και τραγουδάει στο Λαϊκό Κέντρο Ζέφυρος, όπου εμφανιζόταν το συγκρότημα του Γεράσιμου Κλουβάτου με την Κέτι Γκρέι. Οι πρώτες εμφανίσεις του Στέλιου Καζαντζίδη στο Ζέφυρο δημιουργούν ευχάριστη ατμόσφαιρα και γοητεύουν την Κέτι Γκρέι, η οποία δεν κρύβει το ενδιαφέρον της. Απόψε είναι πια για μας η νύχτα η τελευταία. Απόψε μείνω στο πρωί παρέα. Δεν περνάει καιρός και η φιλική γνωριμία εξελίσσεται σε δεσμό. Η Κέτι, γυναίκα ελκυστική και καθιερωμένη τραγουδίστρια, του φέρεται άψογα και ο Στέλιος αισθάνεται όμορφα μαζί της. Ωστόσο, αυτή η σχέση κατά διαβολική σύμπτωση θα γίνει αιτία για μια μαρτυρική στρατιωτική θητεία. Αμέσως μετά το στρατό, ο Στέλιος Καζαντζίδης με την Κέτι Γκρέι στο πλευρό του δοκιμάζει τις αντοχές του στα μεγάλα νυχτερινά κέντρα. Πρωτοεμφανίζονται στα γερμανικά της Νίκαιας στο Λαϊκό Κέντρο Γάλλος.
πατώφλι ένα γράμμα πεταμένο και στην πόρτα κρεμασμένα τα κλειδιά. Έτσι βρήκα σκοτεινό και ρημαγμένο το φτωχό μας στο σπιτάκι μια βραδιά. Έφυγες και που μ' αφήνεις ένα σπίτι πως το κλείνεις. Έφυγες και που μ' αφήνεις ένα σπίτι πως το κλείνεις. Στα μέσα της δεκαετίας του 50, μια δυνατή, καθαρή και με σπάνιες αποχρώσεις φωνή προσφέρει εξαιρετικές ερμηνείες. Ο Στέλιος Καζαντζίδης έχει ανοίξει διάπλατα τα φτερά του. Η κοινωνία με κατακρίνει, με έχει αδικήσει στα αληθινά. Και το κορμί μου στιγμή δεν πάβει να τυράνιεται και να πονά. Ένιωσα, ένιωσα ποια είναι η κοινωνία. Ένιωσα του κόσμου την τόση αδικία. Ο Στέλιος τραγουδάει ό,τι βαραίνει τη ζωή των απλών ανθρώπων. Η φωνή του καθρεφτίζει τον ανθρώπινο πόνο και το τραγούδι του είναι μια διαμαρτυρία άμεση και αυθόρμητη. Ό,τι αγαπούσα το έχω χάσει, χάρα στον κόσμο δεν έχω δει. Η κοινωνία μου έχει στερήσει ό,τι ποθούσα. Ο Βασίλης Τσιτσάνης παρακολουθεί με προσοχή την εξέλιξη του νεαρού ερμηνευτή και δεν κρύβει το θαυμασμό του. Ο μικρός ελέγχει τη φωνή του. Αυτό που σκέφτεται μπορεί να το κάνει στο λαρίνγκι. Ο μεγαλοφύης συνθέτης τον εμπιστεύεται. Και ο Στέλιος Καζαντζίδης τον δικαιώνει. Με δίκοπο μαχαίρι, με δίκοπο μαχαίρι, με δίκοπο μαχαίρι, βαριά θα πληγωθώ. Θα βάψω με το αίμα μου τα έρημα σοκάκια. Με πνίξαν τα φαρμάκια, με πνίξαν τα φαρμάκια. Με δίκοπο μαχαίρι εγώ θα σκοτωθώ. Καθώς το 1956 κυλάει, με τον Στέλιο Καζαντζίδη να ανεβαίνει σταθερά τα σκαλοπάτια της επιτυχίας, η κοινή πορεία με την Getty Gray διακόπτεται επεισοδιακά. Ενώ τραγουδούν στο Ροσινιόλ, μια περισκεψία της όμορφης τραγουδίστριας δίνει τη χαριστική βολή στη σχέση τους. Ο Στέλιος δεν της το συγχωρεί και έτσι το ζευγάρι χωρίζει. Φέρτε να δω τη μάνα μου. Και ύστερα πεθάνω. Όπως με καταντήσατε, καταντήσατε, δεν πρόκειται να πιάνω. Μάνα μου και πού είναι ο γιος σου, να τον δεις, να τον δεις
και να δακρύσεις. Μάνα μου και πού είναι ο γιος σου, για να τον παρηγορήσεις. Μετά το χωρισμό του, ο Στέλιος Καζαντζίδης για να ξεχάσει ταξιδεύει βόρεια και φτάνοντας στη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται το κοσμικό κέντρο Πανόραμα, όπου δούλευε ο φίλος του Στέλιος Ζαφυρίου. Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχό μάνα, εσύ που βγάζεις τα καλύτερα παιδιά. Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχό μάνα, όπου κι αν πάω σ' έχω πάντα στην καρδιά. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι, είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καφιέμαι. Εκείνο το βράδυ η Φινέτσα, μιας 17χρονης τραγουδίστριας, αποσπά το ενδιαφέρον του. Ρωτάει το όνομά της και μαθαίνει πως τη λένε Κίκη. Στη διάρκεια της νύχτας οι δύο νέοι καλλιτέχνες γνωρίζονται και συζητούν αρκετά για το τραγούδι αλλά και για το ψάρεμα. Ο Στέλιος Καζαντζίδης μένει λίγες μέρες στη συμπρωτεύουσα και δείχνει να συνέρχεται από το χωρισμό. Λίγο το ψάρεμα, λίγο η 17χρονη σαλονικιά και ο μελαγχολικός τραγουδιστής ξαναβρίσκει την ηρεμία και το χαμόγελό του. Και μαύρο θα το βάψω, μαύρα είναι τα μάτια π' αγαπώ, κι αυτά κοντεύω να χαθώ. Γι' αυτά πολύ θα κλάψω. Μαύρα μου μάτια εγώ για σας. Ο Στέλιος φεύγει από τη Θεσσαλονίκη αλλά επιστρέφει σύντομα. Ξανακούει την Κική να τραγουδάει και χωρίς πολλά της προτείνει να συνεργαστούν. Ύστερα από λίγα βράδια, ο Στέλιος Καζαντζίδης και η Κική Παπαδοπούλου πρώτα εμφανίζονται στο κοινό της Θεσσαλονίκης και θριαμβεύουν. Το φθινόπωρο του 57, το κοσμικό κέντρο Λουξεμβούργο ζει ανεπανάληπτες στιγμές. Η Κική κάνει σεγόντο και ο Στέλιος μαγεύει. Η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ. Εγώ σ' αγάπησα και σ' αγαπώ. Μαζί στα πρώτα βάσανα, στα πρώτα καρδιοχτύπια, δυο μας πρώτο ζήσαμε τα πρώτα μας ξενύχτια. Η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ. Εγώ σ' αγάπησα και σ' αγαπώ. Στις αρχές του χειμώνα το καλλιτεχνικό ζευγάρι κατεβαίνει στην Αθήνα με τους καλύτερους Ιωνούς, αφού έχει προηγηθεί η φήμη της τεράστιας επιτυχίας του στη συμπρωτεύουσα. Ωραία ήταν η ζωή και ο καιρός περνούσε, κι ο ένας περισσότερο τον άλλον επονούσε, και τα αποτέλεσμα ήταν αυτό. Για την Κική η Αθήνα είναι η πόλη των χρυσών ευκαιριών. Από τα πρώτα της βήματα ονειρευόταν να εμφανιστεί στο κοινό της και, γιατί όχι, να το κατακτήσει.
Στην Αθήνα, ο Στέλιος Καζαντζίδης και η Μαρινέλα, όπως είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Κικής, αρχίζουν την κοινή τους πορεία. Το ξεκίνημα γίνεται από του Ξυπολιτάκου στο Νέο Ηράκλειο, που έχει ανακαινιστεί ειδικά για αυτούς. Απόψε άρχισε και ψιλοβρέχει κι ο νους μου πάλι σε σένα τρέχει κι ο νους μου πάλι σε σένα τρέχει στην αγκαλιά του αχ ποιος να σε έχει στην αγκαλιά του αχ ποιος να σε έχει αυτό το βράδυ που ψιλοβρέχει. Με τις πρώτες εμφανίσεις τους στη νυχτερινή Αθήνα έρχονται τα πάνω κάτω. Όπου εμφανίζονται, ο Στέλιος γοητεύει και η Μαρινέλα ακτινοβολεί. Εκείνος τη θαυμάζει. Άντρες γεμάτε μπελιά, θέλω να σας τρώσω στη δουλειά. Είναι αξιόλογη καλλιτέχνηδα. Στο πάλκο είναι κούκλα, πολύ εντυπωσιακή. Ωραία ανατολίτισσα, Κωνσταντινουπολίτισσα. Αλλάξανε ένα πρωί, αλλάξανε ένα πρωί για τη γυναίκα δηλαδή. Άντρα ρε μαλλί και δηλέτα ήκουτε και πονηρέ. Άντρα ρε μαλλί και δηλέτα ήκουτε και πονηρέ. Καιρός να δεις τώρα κι εσύ βερικοκότο τι έστει, βερικοκότο τι έστει και μη μου κάνεις τον ταΐ. Το ίδιο κλίμα επικρατεί και στη δισκογραφία, όπου οι επιτυχίες διαδέχονται η μία την άλλη. Απ' τα ψηλά στα χαμηλά κι απ' τα πολλά στα λίγα αχ πως κατάντησα στη ζωή κι από το πρώτο το σκαλί στο τελευταίο πήγα. Μα κανένας δε μου φταίει για το χάλι μου σπάσιμο θέλει το κεφάλι. Ο Στέλιος Καζαντζίδης συνεχώς δημιουργεί και η Ελλάδα της ανεργίας και της ανέχειας βρίσκει αποκούμπη στις μεγαλειώδεις ερμηνείες του. Ο Στέλιος Μεσουρανή. Ο Στέλιος Μεσουρανή, αλλά ο νους του στριφογυρίζει αλλού. Τις πιο πολλές φορές αγκυροβολεί εκεί, γύρω στο 1946. Στη ζωφερή εκείνη χρονιά που η προσφυγική φαμίλια ορφάνευε από πατέρα και ο ίδιος έπαιρνε στους νεανικούς του ώμους τις ευθύνες όλης της οικογένειας. Με πει... Πίκρες ξημερώνουμε βραδιάζομαι τον πόνο ο θάνατος που καρτέρω θα με γλιτώσει μόνο. Λάχταρο, όλη
χάρω. Μα εγώ τον καρτερώ. Ο θάνατος είναι γλυκός για τους βασανισμένους. Έτουτος ο παλιός. Ο Στέλιος θυμάται τις δύσκολες ώρες στην υφαντουργία, αλλά και τη χαρά που ένιωσε σαν πήρε στα χέρια την πρώτη του κιθάρα. Θυμάται τις αντιρρήσεις της μητέρας του, της κυράγιας Θημανής, στην επιθυμία του να γίνει τραγουδιστής. Ο Στέλιος μεσουρανεί, αλλά στο νου του χορεύουν οι εικόνες των παιδικών του χρόνων. Ήρθα, είδα και θα φύγω. Τα τελευταία χρόνια οι νέοι της Ελλάδας, αποκαρδιωμένοι από τη φτώχεια, αναζητούν μια καλύτερη ζωή σε ξένους τόπους. Καθημερινά φεύγουν κατά χιλιάδες οι μετανάστες και ο Στέλιος Καζαντζίδης αποτελεί τη μοναδική συντροφιά τους. Γίνεται ο τραγουδιστής τους, ο εκφραστής του πόνου του εργάτη που ανεβαίνει στο τρένο ή στο πλοίο για την ζενιτιά. Μανούλα θα φύγω, μην κλάψεις για μένα. Η μοίρα το γράφει μονάχος να ζω. Το μίσος του κόσμου με παίρνει σκληρά και φεύγω με πίκρα στα ξένα. Το μίσος του κόσμου με παίρνει σκληρά και φεύγω με πίκρα στα ξένα. Μα δίκησαν μάνα βαριά με πληγώσαν και ό,τι αγαπούσα το έχασα πια. Ποτέ το παιδί σου δεν είδε χαρά και φεύγει για πάντα στα ξένα. Ο Στέλιος τους επισκέπτεται συχνά, συζητάει μαζί τους, βιώνει τους καημούς τους και με τα τραγούδια του δυναμώνει τις προσδοκίες τους για έναν κόσμο καλύτερο και δικαιότερο. Μικρές αναμνήσεις μαζί μου θα πάρω. Ξένα που θα με ρημάδι θα ζω. Παιδί πια δεν θα έχεις μανούλα γλυκιά, εκεί θα πεθάνω στα ξένα. Παιδί πια δεν θα έχεις μανούλα γλυκιά, εκεί θα πεθάνω στα ξένα. Έχουν περάσει μόλις 6 χρόνια από την εμφάνισή του στη δισκογραφία και ο Στέλιος Καζαντζίδης με τα τραγούδια του ανοίγει το κεφάλαιο του κοινωνικού προβληματισμού, καθώς επιλέγει και ηχογραφεί τραγούδια που ο στίχος τους μιλάει στην καρδιά των ταλαιπωρημένων. Κοινωνία ενωρίζει
φωνή και σε κατηγορώ. Μες στην αδικία σου και μες στην τυραννία, κοινωνία ενοχή να ζήσω δεν μπορώ. Στα τραγούδια του, οι κατατρεγμένοι των εργατουπόλεων ανακαλύπτουν το δικό τους άνθρωπο. Λέξεις που κινδύναβαν να χαθούν από τους νεοτερισμούς της εποχής, με την εξαίσια φωνή του αποκτούν νόημα, γίνονται ξανά σύμβολα. Στα λαϊκά καπηλιά, η αγάπη και ο καημός γίνονται ελπίδα και χορός. Κοινωνία ενοχή, εσύ μου έχεις γκρεμίσει όλα μου τα όνειρα σε τούτη τη ζωή. Από την αγάπη μου εσύ με έχεις χωρίσει κι άδικα με τυραννάς βράδυ και πρωί. Αχ, βράδυ και πρωί. Ο Στέλιος Καζαντζίδης με βήματα σταθερά θεμελιώνει το γνήσιο λαϊκό τραγούδι, ενώ ο ίδιος παίρνει ξεχωριστή θέση στην καρδιά ενός λαού που τον λατρεύει. Κοινωνία αχάριστη, δεν σ' αντέχω άλλο, στο έχω πει πολλές φορές και θα στο ξαναπώ. Έχω ένα παράπονο, παράπονο μεγάλο, πως το δίκιο μου ποτέ δεν πρόκειται να βρω. Δεν πρόκειται να βρω. Γεμάτος ευαισθησίες και αγνότητα, έντονα επηρεασμένος από τα προβλήματα της εποχής, ερμηνεύει με έναν τρόπο μοναδικό. Η φωνή του, κρυστάλλινη και αρενοπή, ταυτίζεται με τις αγωνίες της βιοπάλης. Γίνεται ένα με τη μοίρα της Ελλάδας. Όλοι με ρωτούν πως έχω καταντήσει κι εγώ με απορία τους κοιτώ. Κλάψε καρδιά μου σήμερα τη μαύρη σου τη μοίρα, κλάψε για τον κατηφορό που στη ζωή μου πήρα. Ίσως αύριο χτυπήσει πικραμένα του θανάτου η καμπάνα και για μένα. Έχω απ' τη ζωή παραπονό μεγάλο, δεν ένιωσε τον πόνο μου κανείς. Μη με κατηγορήσετε γιατί κανείς δεν ξέρει, πριν πέσω τόσο χαμηλά τι έχω υποφέρει. Ίσως αύριο χτυπήσει πικραμένα του θανάτου η καμπάνα και για μένα. Βρισκόμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 50, μια εποχή που στον κινηματογράφο έχουν μεγάλη πέραση οι ινδικές ταινίες. Από μια τέτοια ταινία ο Στέλιος Καζαντζίδης εμπνέεται ένα από τα πιο εμπορικά τραγούδια του.
μπάλα κυκλοφορεί σε δίσκο ύστερα από απέτηση της κυράγιας Θημανής, που είναι ο αυστηρότερος κριτής σε όλα τα τραγούδια του. Μαντουμπάλα, αγάπη γλυκιά μου, λαχταρώ να 'ρθεις πάλι κοντά μου. Από τότε που σε χάσα λιώνω, το όνομά σου φωνάζω με πόνο. Μαντουμπάλα, μαντουμπάλα. Ωστόσο, παρά τον εμπνευσμένο στίχο και την έξοχη ερμηνεία, τον πρώτο καιρό κανείς δεν διακρίνει την αξία του τραγουδιού της δεύτερης πλευράς του δίσκου. Ένα τραγούδι γραμμένο από την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου στις πιο δύσκολες ώρες της ζωής της. Το τελευταίο βράδυ μου απόψε το περνάω. Όσοι με πικράναν πολύ, τώρα που φεύγω απ' τη ζωή, όλους τους συγχωρνάω. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή, σαν κάποιο χέρι θα μας κόψει μια ναυγή. Στα χρόνια αυτά, ο Στέλιος Καζαντζίδης εδραιώνεται στη συνείδηση των απλών ανθρώπων και η δημοτικότητά του παίρνει πρωτοφανείς διαστάσεις. Ο μύθος του φτερουγίζει στους όπου γης Έλληνες και το τραγούδι του γίνεται βάλσαμο και αγίασμα στην ψυχή της φτωχολογιάς. Η φωνή του ξάστερη και λαμπερή, η άρθρωσή του εξαιρετική και η ερμηνεία του με τις νότες να ανεβοκατεβαίνουν αβίαστα, μαγευτική. Είσαι μια μέρα σαν κι αυτή, χάσα τη χαρά μου. Συνεφιασμένη Κυριακή. Στην ακμή της καλλιτεχνικής του πορείας εμφανίζονται και τα πρώτα δισκογραφικά σύννεφα. Αρχές του 1960, που λύγει το συμβόλαιό του με την Κολούμπια, ο Στέλιος θέτει όρους για την υπογραφή νέου που τρομάζουν την εταιρεία. Αξιώνει λογικά ποσοστά επί των πωλήσεων και απαιτεί διαφάνεια στη διακίνηση των δίσκων του. Ο Τάκης Λαμπρόπουλος αρνείται κάθε συζήτηση και εκείνος αποφασίζει να αλλάξει εταιρεία. Το θέμα παίρνει διαστάσεις και οι αμέτρητοι θαυμαστές του παγώνουν, καθώς πληροφορούνται ότι καμιά δισκογραφική δεν θέλει συνεργασία με τον κορυφαίο τραγουδιστή.
Οι προθέσεις τους είναι εμφανείς. Ο απαιτητικός καλλιτέχνης πρέπει να τιμωρηθεί και αν δεν συνετιστεί, να απομονωθεί. Από τη δόλια μας ψυχή, πότε η νύχτα μη χαθεί, γιατί το φως μόλις θα μπει θα την τρομάξει. Και το σκοτάδι τώρα πια έχουμε σαν παρηγοριά μες στη ζωή μας που ποτέ της δε θα φτιάξει. Αφού μας έχει η ζωή τόσο πληγώσει, για μας ποτέ μην ξημερώσει. Αφού μας έχει η ζωή τόσο πληγώσει, για μας ποτέ μην ξημερώσει. Πολλοί υποψιάζονται πως υπάρχουν βαθύτεροι λόγοι που ο δημοφιλής ερμηνευτής πρέπει να εξοντωθεί καλλιτεχνικά. Μερικοί από αυτούς εντοπίζονται στις ανησυχίες της πανίσχυρης Επιτροπής Λογοκρισίας για το οικογενειακό ιστορικό του Ατίθασου Πόντιου. Είναι της μοίρας μας γραφτό, πάντα στο δρόμο τον κακό, όλο να ζούμε δίχως μια χαρά και ελπίδα, δίχως αγάπη και στοργή, σαν τα ρημάδια μες στη γη, σαν τα καράβια που τσακίζει καταιγίδα. Αφού μας έχει η ζωή τόσο πληγώσει, για μας ποτέ μην ξημερώσει. Αφού μας έχει η ζωή τόσο πληγώσει, για μας ποτέ μην ξημερώσει. Οι ανησυχούντες γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλον. Το τραγούδι είναι όπλο επικίνδυνο όταν δεν ελέγχεται. Όταν μάλιστα είναι στα χέρια ανυπότακτων καλλιτεχνών, με ρίζες βαθιές στο λαό, προτιμότερο είναι να μην ακούγεται. Αφού μας έχει η ζωή τόσο πληγώσει, για μας ποτέ μην ξημερώσει. Τελικά οι εξουσιάζοντες στη δισκογραφία, αφού έστειλαν το μήνυμά τους, αναδιπλώνονται και ο Στέλιος Καζαντζίδης μετακομίζει στην Έρσεα Βίκτορ, όπου συνεχίζει να μεγαλουργεί. Παρόλη την επιτυχία του, ο λατρευτός τραγουδιστής δεν ξεχνάει τα πρώτα του βήματα. Παραμένει προσγειωμένος, ανθρώπινος και φιλικός. Ο κόσμος του είναι ο ίδιος που ήταν στα πρώτα χρόνια. Τότε που ο Μάνθος Βενέτης με άκουσε που σιγοτραγουδούσα και αφού συνεννοήθηκε με τη μάνα μου, μπήκε στα νύχια χωρίς να με διακόψει και αφού με άκουσε χωρίς να τον βλέπω, μπαίνει στο συγκεκριμένο σημείο που ήμουν και με συνεχάρει για τον τρόπο που τραγουδούσα και στη συνέχεια μου πρότεινε να γίνω ο τραγουδιστής του συγκροτήματος που είχε κατά νου να φτιάξει. Χωρίς πολλές κουβέντες δέχτηκα με πολύ χαρά. Κι έτσι έγινε το πρώτο λαϊκό συγκρότημα. Τίποτε μόνο του δεν ζει ούτε θα ζήσει μέσα στη φύση, μέσα στη φύση. Κι η γη ακόμα είναι αχωριστό ζευγάρι με το φεγγάρι, με το φεγγάρι. Δεν ζουν τα αστέρια δίχως τη βραδιά, δεν ζει το κύμα δίχως αμμουδιά. Χωρίς βροχή θα ήταν τα δέντρα πεθαμένα και δεν θα ζούσα ούτε εγώ χωρίς εσένα. Δεν ζουνε τα πουλιά χωρίς τραγούδια, δεν ζουνε δίχως ήλιο τα λουλούδια. Χωρίς ψηλά βουνά δεν ζουν τα χιόνια, η άνοιξη χωρίς τα χελιδόνια. Όλα αυτά συμβαίνουν κατά το έτος 49 με την Αθήνα, και κράτησε 3 με 4 χρόνια. Ώσπου με ανακάλυψε ο στιχουργός, ο Βασιλιάδης,
ο γνωστός Τσάντας, ο οποίος με πήγε στη μοναδική τότε εταιρεία, την Κολούμπια, της οποίας μαέστρος ήταν ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, ο Στελάκης ο Χρυσίνης, που ήταν και αόματος. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ήταν και ο δάσκαλός μου. Ο Στέλιος θυμάται τη χαρά των δικών του ανθρώπων όταν στα 18 του έπαιρνε το βάπτισμα του τραγουδιστή στο στέκι του Τηλέμαχου. Θυμάται τις εμφανίσεις του στις λαϊκές ταβέρνες, στο Βουτσά, στην Έγλη, στο Μπόκαρη, στη Χαβάη. Ο Στέλιος Καζαντζίδης θυμάται με ευγνωμοσύνη το δάσκαλό του Στέλιο Χρυσίνη. Δεν ξεχνάει τις μέρες της φτώχειας και της καταφρόνιας. Φρικισμένος στη ζωή μου με τη φτώχεια την σκληρή, της φτωχολογιάς τραγούδι απ' τα χείλη μου θα βγει. Βασανισμένες φτωχές κατατρεγμένες σε τούτο το παλιό κόσμο, όταν δεν έχεις χρήμα είσαι θαμμένος ζωντανός μες στη ζωή στο μνήμα. Όταν κανείς είναι φτωχός, από όλους αδικέται. Ο φτωχός μάνα, ο φτωχός μάνα, καλύτερα να μη γεννιέται. Ο φτωχός μάνα, ο φτωχός μάνα, καλύτερα να μη γεννιέται. Βγάζω πέρα τύχη, δεν ξέρω τι θα πει, δεν είδα τα καλά της. Σε μένα δίνει δάκρυα και σ' άλλους τη χαρά της. Όταν κανείς είναι φτωχός, από τους αδικέται. Ο φτωχός μάνα, ο φτωχός μάνα, καλύτερα να μη γεννιέται. Ο φτωχός μάνα, ο φτωχός μάνα, καλύτερα να μη γεννιέται. Θα σου φανεί παράξενο, όμως πρέπει να θυμάμαι ότι αν κάπου έζησα ορισμένες μικροχαρές στη ζωή μου, ομολογώ πως τις ένιωσα τα χρόνια της κατοχής. Ο λαός κρίνει πάντα σωστά. Τουλάχιστον αυτό διδάχτηκα όλα αυτά τα χρόνια. Ύστερα μην ξεχνάς ότι τα θέματα που κατά καιρούς έχω τραγουδήσει ήταν τα καθημερινά του προβλήματα.
Ο αγώνας μου, Γιώργο, ενάντια στις εταιρείες είναι γνωστός. Και ξέρεις κάτι, δεν ξεκίνησα από οικονομικά συμφέροντα. Δεν μπορούσα όμως και δεν μπορώ ακόμα να ανεχθώ αυτού του είδους εκμετάλλευση. Αν ήξερα ότι τα κέρδη αυτά διατίθενται για την πρόοδο του τραγουδιού ή για την καλυτέρευση της μοίρας των συναδέλφων μου, που οπωσδήποτε ήταν σε χειρότερη μοίρα από μένα, θα το ανεχόμουν. Αλλά ξέρεις κάτι, οι γυναίκες που χειροκροτούνται δύσκολα κάνουν σπίτι. Αυτές ανήκουν στον κόσμο. Τη ζωή τη δική μου δεν τη χάλασα εγώ, μου τη χάλασαν άλλοι. Θα τον παρακαλέσω, εάν και εφόσον μπορεί φυσικά, να γυριστεί η ζωή μου σε ταινία. Θέλω τη ζωή μου να την δει ο κόσμος, γιατί νομίζω πως θα διδαχτεί πάρα πολλά. Ο Στέλιος Καζαντζίδης έχει ανέβει στο ψηλότερο σκαλί της αναγνώρισης και της λατρείας. Αλλά οι επιφορτισμένοι με την τήρηση της δισκογραφικής τάξης θέλουν να ελέγχουν την κυριαρχία του. Έτσι, μετά από δικαστικές και άλλες περιπέτειες, αναγκάζεται να ξαναγυρίσει στην Κολούμπια, η οποία ανταποκρίνεται μερικώς στις δίκαιες απαιτήσεις του. Ο ίδιος όμως είναι απογοητευμένος και προβληματισμένος. Σ' αυτή την κοινωνία γυρίζω σαν τα έρημα πουλιά. Τη μέρα στη σκληρή παρανομία, στα υπόγεια καπνιά. Ένας αποκληρός, ένας ξεριζωμένος απ' το Θεό και απ' τους ανθρώπους ξεγραμμένος. Ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι ο πρώτος που τόλμησε να αμφισβητήσει το αυταρχικό καθεστώς που επικρατούσε στη δισκογραφία. Ο αξιαγάπητος ερμηνευτής όρθωσε το ανάστημά του. Αγωνίστηκε μόνος και άνοιξε νέους ορίζοντες στην καλλιτεχνική ζωή του τόπου. Πάλεψε μόνος, εντελώς μόνος και αβοήθητος. Ο Γιώργος Ζαμπέτας το αναγνωρίζει. Όλοι οι τραγουδιστές οφείλουν να κάνουν ένα εικόνισμα στο Στέλιο και να προσεύχονται στο όνομά του, διότι αυτός καθάρισε για όλους. Αυτός έδωσε γερά μεροκάματα στους μουσικούς. Αυτός επέβαλε να εισπράττουν όλοι τα νόμιμα και τα πρέποντα. Μεγάλη σημαία ο Καζαντζίδης. Στις αρχές της δεκαετίας του 60, η κινηματογραφική τέχνη στρέφει το ενδιαφέρον της στο διάσημο φωνητικό ζευγάρι και ο Στέλιος Καζαντζίδης με τη Μαρινέλα
πραγματοποιούν την πρώτη τους κινηματογραφική εμφάνιση. Zinguala, Zinguala, Zinguala. Είσαι ο ήλιος το φεγγάρι και το φως μου, το μονάκριβο στολίδι σε του κόσμου. Με λαχρινή ομορφιά μου, πάντοτινή χαρά μου. Zinguala, Zinguala, Zinguala. Ο Στέλιος ανάμεσα στους οργανοπαίχτες λάμπει. Η ανατολίτικη μελαχρινάδα τον κάνει ελκυστικό και το θλιμμένο ύφος του ταιριάζει με το μελαγχολικό τραγούδι. Ζιγκουάλα, ζιγκουάλα, ζιγκουάλα. Πες μου ποιο είναι το πικρό παραπονό σου. Αν μου φύγεις δεν θα αντέξω στο χαμό σου. Με λαχρινή ομορφιά μου, πάντοτινή χαρά μου. Το ομορφόπεδο με τα μελαγχολικά μάτια θα βρεθεί πολλές φορές στα κινηματογραφικά πλατό, πλημμυρίζοντας τις ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες με χρώμα και λάμψη. Την ίδια περίοδο, ο Μίκης Θεοδωράκης, με αιχμή τους ποιητές μας, επιχειρεί τη μεγάλη τομή στα μουσικά πράγματα. Καθώς ο Στέλιος Καζαντζίδης ερμηνεύει τις πρωτοποριακές συνθέσεις του Μίκη, στο νου του έρχονται τα χρόνια της μαρτυρικής στρατιωτικής του θητείας. Ο Στέλιος θυμάται την εκδικητική μανία του διοικητή του στο Διόνυσο, όταν αρνήθηκε το Ρουφιανιλίκι και τις μαύρες ώρες στο κολαστήριο της Μακρονήσου. Θυμάται την τραγωδία της αναπηρίας του, τις κρύες νύχτες στην απομόνωση, στο πράβι της Ελευθερούπολης. Ο Στέλιος θυμάται και θυμώνει, μα γρήγορα συγχωρεί. Απ' τα νιάτα μου, που είναι πικραμένα, δεν ξέρεις τι θα πει καημός, τι θέλεις από μένα, δεν ξέρεις τι θα πει καημός, τι θέλεις από Γοητευμένος από τις ερμηνείες του, ο Μίκης Θεοδωράκης θα δηλώσει: «Δεν είναι το μέταλλο που έχει στη φωνή ο Στέλιος, αλλά η καρδιά που έχει μέσα του. Αυτό το σκεύος έχει μέσα του ήχους και φωνές αιώνων. Το να βρεις τραγουδιστές σαν το Στέλιο είναι μια φορά στα χίλια χρόνια. Ο Στέλιος έχει το χάρισμα του Απόλλωνα και του Διονύσου». Μάστρα πουλιά και σύννεφα, τον ουρανό θα ντύσω και το όνομά σου αθάνατο στην πέτρα θα κεντήσω. Στο περιγόρι του Μαγιού θα μου
και θα διαλέξω τα πλημμυρτιά κι αμάραντο στεφάνι να σου πλέξω. Αθήνα, Αθήνα. Η απήχηση της συνεργασίας του Στέλιου Καζαντζίδη με τον Μίκη Θεοδωράκη φέρνει κοντά του και τον Μάνο Χατζηδάκη, που του εμπιστεύεται αριστουργήματα. Ο Στέλιος ερμηνεύει τις συνθέσεις του Μάνου με έναν εντελώς δικό του τρόπο και τις φραγίζει με ερμηνευτική τελειότητα. Ο Στέλιος Καζαντζίδης ερμηνεύει και μαγεύει και ο Μάνος Χατζηδάκης το αναγνωρίζει. Φωνή σαν του Στέλιου ίσως βγει σε 500 χρόνια. Θεϊκή συγκυρία η συνεργασία του Στέλιου Καζαντζίδη με τους κορυφαίους συνθέτες και στιχουργούς. Οι συγκλονιστικές ερμηνείες του αφυπνίζουν τη συνείδηση της νεολαίας μας, τη φέρνουν πιο κοντά στην ελληνική μουσική και την ταξιδεύουν στα μονοπάτια της ελληνικής ποίησης. Η πολιτιστική προσφορά του, πολυσήμαντη και ανεκτίμητη. Σταθμός στην καλλιτεχνική διαδρομή του Στέλιου Καζαντζίδη η συνύπαρξή του επί σκηνής με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Είναι καλοκαίρι του 1962, όταν ο Μίκης Θεοδωράκης του ζητάει να ενισχύσει την επιθεώρηση «Όμορφη πόλη» που πεζόταν στο θέατρο Πάρκ. Ο Στέλιος Καζαντζίδης με τη Μαρινέλα ανταποκρίνονται, αλλά μετά από παρεξήγηση η Μαρινέλα αποχωρεί και καλείται ο Γρηγόρης να τραγουδήσει μαζί του. Είναι μακρύ το κύμα, είναι μεγάλος ο καημός, είναι πικρό το κρίμα. Μεγαλειώδη στιγμή. Ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, η άλλη κορυφή του ελληνικού τραγουδιού, θα δηλώσει: «Ο Στέλιος θα μείνει στην ιστορία. Ο Στέλιος είναι η Ακρόπολη. Όπως είναι η Ακρόπολη, είναι και ο Καζαντζίδης». Μετά την παρεξήγηση στο Πάρκ και τον πρόσκαιρο χωρισμό τους, ο Στέλιος ξαναβρίσκεται με τη Μαρινέλα και το λαϊκό μας τραγούδι πλουτίζεται με θαυμάσιες ερμηνείες. Κακή ψυχή εγώ δεν έχω να σου τα συγχωρώ και εκεί που ζεις δυστυχισμένη θα'ρθω απόψε να σε βρω στην αγκαλιά μου να σε πάρω που είναι ορφανή. Οι κοσμαγάπητοι καλλιτέχνες είναι περιζήτητοι. Τραγουδούν σε κέντρα, θέατρα και συναυλίες, περιοδεύουν στην επαρχία, επισκέπτονται τον ελληνισμό της Διασποράς. Αρβέ,
κολτουρούνια. Ο Ζουιλάρ Πέκνεδιν, αχ, ακίκατον δουρούνια. Κλαμαγιά κλιάμαμ μπενιμ γιουζέλ μανόλια. Από την Τριάννα του Χιλά βρίσκονται να τραγουδούν στην όπερα της Φραγκφούρτης και από το Κεντρικόν στη σκηνή του Κάρνεγκι Χολ της Νέας Υόρκης. Όπου και να εμφανίζονται, οι εκδηλώσεις θαυμασμού και λατρείας στο πρόσωπό τους ξαφνιάζουν και τους πιο αισιόδοξους. Αγαπά Μανώλια. Εκεί που πας μακριά στα έρημα τα ξένα, οι ερμηνείες τους στις συνθέσεις του Μίκη και του Μάνου άνοιξαν νέους δρόμους και αυτοί ακούραστοι πορεύονται χαμογελαστοί. Στις φαμπρικές της Γερμανίας ο καιρός περνά με το Στέλιο Καζαντζίδη πάντα στο επίκεντρο του καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος. Ο σπουδαίος καλλιτέχνης προσφέρει ερμηνείες που ριζώνουν στις καρδιές της φτωχολογιάς. Τα τραγούδια του, με περιεχόμενο ιδιαίτερου κοινωνικού προβληματισμού, συμπυκνώνουν τους καημούς, τις πίκρες και την αδικία ανθρώπων που σπάνια χαμογελούν. Η δημοτικότητά του κινείται στα ύψη και τίποτα δεν φαίνεται ικανό να την κλονίσει. Ο λαός τον υπεραγαπά, αλλά στους δισκογραφικούς κύκλους τα πράγματα δυσκολεύουν. Στα τέλη του 1963, ο Στέλιος διακόπτει τη συνεργασία του με την Κολούμπια και εντάσσεται με τετραετές συμβόλαιο στο γκρουπ της Οντεόν Παρλοφών που διευθύνεται από τον Μίνο Αμάτσα. Σκαλίζεις τη στάχτη να ξαναβρεις φωτιά, η δική μας αγάπη τώρα έσβησε πια. Κι αν υπάρχουνε σπίτες που ακόμα κρατούν με ένα φύσιμα αγέρα και αυτές θα χαθούν. Με μια αγάπη καινούρια θα χαράψω
εσύ ήσουν για μένα μια παλιά ιστορία. Εσύ ήσουν για μένα μια παλιά ιστορία. Με μια αγάπη και... Μέσα στο νέο και με έντονη δημιουργική διάθεση περιβάλλον, ο Στέλιος Καζαντζίδης προσθέτει στον κατάλογο του λαϊκού μας τραγουδιού σημαντικές ερμηνείες. Ο Στέλιος, παρά την επιτυχία του, δεν είναι ευτυχισμένος. Η δόξα και τα χρήματα του δημιουργούν πανικό. Η νύχτα τον έχει κουράσει και η ζωή του είναι βασανιστική. Τα νυχτερινά κέντρα έχουν μεταβληθεί σε πεδία αντιπαράθεσης αδίστακτων συμμοριών. Ο λαϊκός κόσμος έχει αντικατασταθεί από νεόπλουτους επιδειξίες. Η εικόνα είναι πνιγυρή. Μαγαζάτορες και νονοί της νύχτας τον απειλούν ανοιχτά χωρίς να λογαριάζουν τίποτα. Το κράτος είναι ανύπαρκτο. Καταστροφές και βάσανα με παίρνουν νύχτα μέρα. Ποτέ μου δεν ανάσανα σ' αυτήν εδώ τη σφαίρα. Μάνα, γιατί με γέννησες να ζω σαν τον καταδικό, να με χτυπούν τα βάσανα η φτώχεια και... Ο Στέλιος Καζαντζίδης αισθάνεται ανυπεράσπιστος και δείχνει ανήσυχος και φοβισμένος. Αναζητεί διέξοδο και η ευκαιρία δεν αργεί να έρθει. Ο Κώστας Χατζηχρήστος έχει προγραμματίσει με το θείασό του περιοδεία στην Αμερική για μια σειρά παραστάσεων και προτείνει στο Στέλιο και στη Μαρινέλα να συμμετέχουν κρατώντας το τραγουδιστικό μέρος. Όποια και να σε, ό,τι και να σε, κάνε μ' απόψε συντροφιά. Δεν σου ζητάω να μ' αγαπήσεις, λίγη ζητώ παρηγοριά. Δε φταίει ο κόσμος ούτε κι εσύ. Οι δύο καλλιτέχνες αποδέχονται την πρόταση του καλού τους φίλου και ξεκινούν για το μεγάλο ταξίδι. Πρώτος σταθμός τους το Σικάγο. Ακολουθεί περιοδία στον Καναδά και επιστροφή με παραστάσεις σε Cleveland, Detroit, Βοστόνη, Νέα Υόρκη. Οι ομογενείς μας τους αποθεώνουν. Η επιτυχία είναι πρωτοφανής και οι εμπειρίες τους συναρπαστικές. Όσες γυναίκες έχω γνωρίσει, έφυγαν δίχως αφορμή, κι όμως δεν έχω... Ο Στέλιος και η Μαρινέλα επιστρέφουν από την Αμερική ευτυχισμένοι και αποφασίζουν να παντρευτούν. Στο ριζικό μου έχει γραφτεί. Ο γάμος τους γίνεται στην Αγία Βαρβάρα στο Χαλάνδρι και το νιόπαντρο ζευγάρι διαλέγει να μείνει σε ένα ήσυχο διαμέρισμα στην οδό Κνωσού. Είναι Πρωτομαγιά του 1964. Thank you.
καταχνιά βαριά, σκοτεινή καταχνιά. Ο ήλιος δεν πέφτει πάνω στα σπίτια. Το φως έχει σβήσει από τα πρόσωπα των ανθρώπων. Η Αθήνα δεν φαίνεται. Η Ελλάδα δεν φαίνεται. Παντού καταχνιά. Στο απόγειο της δόξας του, ο Στέλιος Καζαντζίδης, ύστερα από επίμονη προσπάθεια του Μάκη Μάτσα, συναντιέται με τον Χρήστο Λεόντι. Λένε θρυνούνε τα βουνά, κλαίνε θρυνούν οι κάμπι, ήρθε σκλαβιά. Μικρή σκλαβιά, πλάκωσε μαύρη καταχνιά κι ο ήλιος πια δε λάμπει, κι ο ήλιος πια δε λάμπει. Αξιοθαύμαστος ερμηνευτής υμνεί την εθνική αντίσταση κατά του αιμοσταγούς ναζισμού και ο αρενοπός λιγμός του απηχεί την οδύνη ενός ολόκληρου λαού για τα δεινά που υπέστη. Καθώς ο Στέλιος υμνεί την αδούλωτη ρωμιοσύνη, στο νου του χορεύουν τα βιώματα της δικής του φαμίλιας. Οι μέρες της πείνας, του κατατρεγμού και του θανατικού που σάρωνε τις φτωχοσυνοικίες. Μέσα απ' τη στάχτη τη βαθιά μια σπίθα θα πετάξει σε πολιτή. Χωριά και τα γεννή τράνη φωτιά που τη φωτιά θα κάψει, που τη φωτιά θα κάψει. Τα συναισθήματα του Στέλιου για την περιφρονημένη βιοπάλη βρίσκουν την έκφρασή του στον εξεγερτικό στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Η συνεργασία του Σταύρου Ξαρχάκου με τον υπέροχο τραγουδιστή προσφέρει μνημειώδεις ερμηνείες. Απόνη ζωή μας πέταξε του δρόμου την άκρη, μας αδίκησες. Ούτε μια στιγμή δεν είπες να μας διώξεις, το δάκρυ μας κυνήγησες. Το κρίμα μας βαρύ, μας γέννησες φτωχούς με την καρδιά πικρή γεμάτη στεναγμούς. Η ζωή
Δε θέλαμε παλάτια και αστέρια να μας χαρίζες. Μια πουκιά ψωμί για μας τα ορφανά περιστέρια. Η άπονη ζωή και η φτωχολογιά με τη φωνητική κυριαρχία του Στέλιου Καζαντζίδη απλώνονται πολύ γρήγορα στις γειτονιές της Ελλάδας και γίνονται σάλπισμα αμφισβήτησης και αγώνα. Η κοινωνική του προσφορά, αθόρυβη μα τεράστια. Βοριά είναι η αγάπη σου και ποιος θα με γλιτώσει. Νοτιάς φυσάει στα χείλη σου και τα έχω πελαγώσει. Στην περίοδο αυτή ο Στέλιος Καζαντζίδης πραγματοποιεί τον γρυφό καημό του. Χωρίς τυμπανοκρουσίες αγοράζει ένα μικρό κτήμα και σχεδόν μόνος στείνει το δικό του βασίλειο, όπως το αποκαλεί, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ένα μικρό και απέριτο ησυχαστήριο κοντά στη μεγάλη του αγάπη, τη θάλασσα. Ένα μοναχικό καταφύγιο δίπλα στο κύμα. Φλόρη την ψυχή μου. Πλώρη πήρες και φύγες και χάσα τη ζωή μου. Η θάλασσα είναι το ανίατο πάθος του. Το ψάρεμα είναι γι' αυτόν μυσταγωγία. Μια ενασχόληση που τον σαγηνεύει και τον γαλινεύει. Στο μαύρο κύμα ξαφνικά ο Στέλιος Καζαντζίδης γυρίζει σελίδα. Είναι καθαρή Δευτέρα του 1965. Αυτή η μέρα έμελε να είναι η τελευταία για την πληθωρική παρουσία του στα νυχτερινά κέντρα. Περπατήσω να προτιμά βρήμυρα μου βαριά, βαριά να τις μιλήσω. Το μαύρο ρίξει
μπορεί. Κι ο χάρος είναι πέτρα. Φαλήρικον παίρνει τη μεγάλη απόφαση. Όσο ζω, δεν θα ξανατραγουδήσω σε νυχτερινό κέντρο. Και είναι μόνο 34 χρόνων. Η απόφαση αυτή σημαίνει και το τέλος της κοινής πορείας του με τη Μαρινέλα, η οποία τον αγαπά, αλλά δεν είναι διατεθειμένη να διακόψει την καριέρα της. Η Μαρινέλα τον παρακαλεί, τον πιέζει να αλλάξει γνώμη. Αλλά εκείνος επιμένει στην απόφασή του και το φθινόπωρο χωρίζουν. Τώρα που σε έχω ανάγκη, σαν το παιδί τη μάνα, γιατί με εγκαταλείπεις στον πόνο και κλάμα. Όλα τα δηλητήρια να τα πεινά καρμάνι δεν θα κάνε την πίκρα που μου δώσες εσύ. Όταν μου είπες πήγε μας φτάνει, γιατί η καρδιά σου τώρα με διώχνει με μισή. Ο έξοχος ερμηνευτής προτιμά να πορεύεται μοναχικά παρά να συμβιβάζεται και να υποτάσσεται. Τα μισόλογα και τα πισωγυρίσματα του είναι άγνωστα. Ο Στέλιος Καζαντζίδης με τις ερμηνείες του μεγαλουργεί και με τις αποφάσεις και τη συμπεριφορά του διδάσκει. Σε πιστεύω όσο και να κλαις, κι αύριο θα είσαι όπως ήσουν χτες. Αν όπως αγαπούσα μ' αγαπούσες, δεν θα ανοίγες τα στήθια μου πληγές. Θα κλάψω πικρά μα θα ξεχάσω, μα θα ξεχάσω με το καιρό. Πες τα, Στέλιο,
πες τα Χρυσόστομο. Δεν σε πιστεύω, σε έχω μάθει πια. Δεν έχεις λόγο ούτε και καρδιά. Αν ήθελες εσύ θα με κρατούσες. Μα τώρα και να θέλεις είναι αργά. Καλά να τα πάθεις, γερομπισμίκη. Θα κλάψω πικρά, μα θα ξεχάσω. Ωστόσο οι μέρες αυτές δεν πάβουν να είναι για το Στέλιο μέρες δύσκολες και αρκετά περίπλοκες. Παρά τα αυτά και πάλι τολμά να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά της δισκογραφικής αυταρχίας. Στα τέλη του 1966 ιδρύει μια δική του δισκογραφική εταιρεία, τη Standard, και ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής δίσκων στο Κιάτο Κορινθίες. Ήταν μια ορθή σκέψη σε λάθος εποχή. Άνοιξη του 1967. Η εγκαθίδρυση της τυραννίας συνοδεύεται από μετοπική επίθεση των δυνάμεων του σκοταδισμού για τον απόλυτο έλεγχο του λαϊκού τραγουδιού. Ό,τι εξεγείρει καταστρέφεται και ό,τι καταγγέλει ή προβληματίζει εξουδετερώνεται. Το πολιτικό τραγούδι, στη μερική του έννοια, ρίχνεται στην πυρά και το κοινωνικό απομονώνεται. Η ερμηνεία των Απριλιανών Μεθοδεύσεων βρίσκεται στα λόγια του Μίλαν Κούντερα. Η εξουσία που θέλει να σκοτώσει τη μνήμη του λαού χρειάζεται μια μουσική δίχως σκέψη. Η μαύρη ιντελιγένσια ήρθε καλά διαβασμένη. Έχει γνώση και σχέδιο. Τον πρώτο καιρό της Χούντας, η δισκογραφία του Στέλιου Καζαντζίδη περνάει από κρυσάρα και κάθε νέα του δουλειά συναντάει πολλά και ποικίλα εμπόδια. Ο ίδιος ιστορεί την περιπέτεια. Δυστυχώς πολέμησαν πολύ την εταιρεία μου. Οι αχυράνθρωποι της λογοκρισίας μου έκοβαν κάθε τραγούδι που είχε να πει κάτι. Δεν πέρναγε κανένα. Με πίεζαν να γράφω τραγούδια τραλαλά. Όταν τους έστελνα ένα κοινωνικό τραγούδι, του τράβαγαν ένα χ με κόκκινο μελάνι. Τότε κατάλαβα ότι ήταν αδύνατο να προχωρήσω και αποφάσισα να κλείσω την εταιρεία. Άλλοτινές μου εποχές, άλλοτινή μου χρόνη, ερωτικές μου συντροφιές, ερωτική μου πόνη. Αχ και να ερχόσαστε ξανά, αυτά τα τρία δίνημα που είναι η καρδιά μου μόνη. Τώρα που σου ρουφώνει αλλοτινές μου εποχές, αλλοτινή μου χρόνη. Στη δικτατορία δεν πειράξανε κανέναν καλλιτέχνη, μα κανέναν. Σε κάποια φάση ρώτησα τον διευθυντή της εφορίας, υπάρχει κάποιος συνάδελφός μου με το ίδιο πρόβλημα με μένα, έτσι να απαλύνει τον πόνο μου, γιατί με βάλανε κάτω και μου πήρανε ό,τι είχα και δεν είχα δημιουργήσει μέχρι το 1967. Ό,τι μάζεψα. Μου τα πήραν όλα. Ο Στέλιος Καζαντζίδης, αδυνατώντας να αντιμετωπίσει τις μηχανογραφίες των σκοταδιστών της λογοκρισίας, αναγκάζεται να κλείσει την εταιρεία του και συμφωνεί με τη Μίνος, το νέο δισκογραφικό οργανισμό συμφερόντων των Μίνωα και Μάκη Μάτσα, που έχει διαδεχτεί την Οντεόν, την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της Στάνταρ. Ταυτόχρονα υπογράφει μαζί της σύμβαση συνεργασίας τετραετούς διάρκειας. Στα βράχια της Πειραϊκής κοιμάται ο Στέλιος ο Πεκρής. Κοιμάται και ονειρεύεται πως την αυγή παντρεύεται. Παντρεύεται με τη μικρή που τον καταντήσε πεκρή.
Τα γεγονότα του τελευταίου καιρού ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στις σχέσεις του με τη νέα εταιρεία και ο Στέλιος Καζαντζίδης, χωρίς ποτέ να εκμυστηρευτεί την αιτία, διακόπτει κάθε επαφή με τη Μήνος και αρχίζει να ηχογραφεί τραγούδια για λογαριασμό της Φίλιπς, στην οποία ανήκει και η Μαρινέλα, που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Η Μήνος, η οποία δεν φαίνεται διατεθειμένη να ανεχτεί παραβίαση της συμφωνίας, επιστρατεύει το ευνοϊκό για αυτήν νομικό οπλοστάσιο και τον υποχρεώνει να επιστρέψει. Κάποτε είχα σκεφτεί να κάνω μια εταιρεία παραγωγής δίσκων. Μήπως κατάφερνα να ξεφύγω από τα πλοκάμια των εταιριών. Όμως, στον τόπο αυτόν είναι πάρα πολύ δύσκολο οι αδύνατοι να βοηθούνται και να νικήσουν τους ισχυρούς. Οι άνθρωποι αυτοί, δηλαδή οι εταιρείες, είχαν όλα τα μέσα να με πολεμήσουν. Μολονότι το κλίμα των ημερών δεν είναι το καλύτερο, ο Στέλιος Καζαντζίδης συνεχίζει να προσφέρει στους πολυπληθείς θαυμαστές του εξαίρετες ερμηνείες και κάθε τραγούδι του εκπέμπει μηνύματα ανθρωπιάς και αγάπης. Στερνή μου χαρά, αντίο, αντίο, έχε γεια. Κι αν τώρα πονάω, τα λάθη σου ξεχνάω, κι ας με πλήγωσες τόσο βαθιά. Με πλήγωσες τόσο βαθιά. Θα κλάψεις μια μέρα κι εσύ πικρά. Οι τελευταίες εξελίξεις, ο χωρισμός και η συμπεριφορά κοντινών του ανθρώπων αλλάζουν ριζικά τη διάθεση και τον προσανατολισμό του Στέλιου. Τώρα συνειδητοποιεί περισσότερο από κάθε άλλη φορά ότι όσοι τον περιτριγύριζαν μοιαζόντουσαν μόνο για τον Καζαντζίδη και καθόλου για το Στέλιο, και πληγώνεται. Σιγά σιγά κλείνεται στον εαυτό του και δύσκολα εμπιστεύεται τους γύρω. Στα μέσα του 1968, ο Στέλιος Καζαντζίδης ανοίγει την πόρτα της δισκογραφίας στον Χρήστο Νικολόπουλο και η συνεργασία τους φέρνει τον νεαρό συνθέτη κοντά στα εκατομμύρια των θαυμαστών του. Νυχτερίδες κι αράχνες γλυκιά μου έχουν χτίσει φωνιά μέσα στο έρημο κι άδειο μας σπίτι όσο λείπεις μακριά. Νυχτερίδες κι αράχνες γλυκιά μου μου κρατούν συντροφιά. Γύρισε γλυκιά μου στην αγκαλιά μου, στα βάσανά μου, μη μ' απαρνηθείς. Ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι ο αδιαφιλονίκητος κυρίαρχος του λαϊκού πενταγράμμου. Το μυστικό του είναι ότι ταιριάζει το τραγούδι με τον εαυτό του. Οι ερμηνείες του περιέχουν τα βιώματά του και η φωνή του μεταδίδει αυτό που ο ίδιος είναι, αυτό που νιώθει και πιστεύει. Κι αυτό τον κάνει αξιοθαύμαστο και μεγαλειώδη. Σαν πληγωμένος αέτος στην καμαρά μας μπήκα κι ούτε ανάσα ούτε φως. Ούτε αγκαλιά
το δάκρυ μου κατάλαβα να στάζει. Το πρώτο δάκρυ μου κατάλαβα να στάζει. Όσοι δεν πόνεσαν ας τους να λένε, κι όμως κυρία μου κι οι άντρες κλαίνε. Κι όμως κυρία μου κι οι άντρες κλαίνε. Α, γιατί κλαίνε? Δεν ακούς τι λέει ο Καζαντζίδης? Και οι άντρες κλαίνε. Λοιπόν, πώς θα πάμε, Μαρία? Την εποχή αυτή ο Στέλιος Καζαντζίδης βρίσκεται σε αδιάκοπη επικοινωνία με τους θαυμαστές του. Του στέλνει ένα γράμμα που ιστορεί τα δικά του βάσανα και αυτοί το διαβάζουν, το ξαναδιαβάζουν και το εναποθέτουν στην ιερότερη γωνιά του σπιτικού τους. Ο Στέλιος τραγουδά τον καημό και τον πόθο, την πίκρα και την απογοήτευση. Το φτωχολόι ακουμπάει επάνω του και αυτός ανταποδίδει, χαρίζοντάς του μοναδικές ερμηνείες. Τα μια τρέχανε θολά τα δάκρυά μου. Όσοι δεν πόνεσαν ας τους να λένε, κι όμως κυρία μου κι οι άντρες κλαίνε. Κι όμως κυρία μου. Έτσι μ' αρέσει οι άντρες, κυρί, να κλαίνε. Ο Στέλιος Καζαντζίδης έχει τις απόψεις του και τις υπηρετεί με συνέπεια. Λαϊκός τραγουδιστής είναι αυτός που εκφράζει τα προβλήματα και τα παράπονα των απλών ανθρώπων, που βιώνει από κοντά τις αγωνίες τους. Κακά τα ψέματα, ελληνικό λαϊκό τραγούδι σημαίνει πόνος. Όποιος δεν το ασπάζεται αυτό, δεν τραγουδά, ηρωνεύεται και ο λαός το αντιλαμβάνεται. Επισκέπτη μου, τι θέλεις τέτοια ώρα? Και την πόρτα μου χτυπάς τα σκοτεινά. Αν σε έχει στείλει εκείνη που έχει φύγει, δεν μπορώ να τη δω ποτέ ξανά. Με τι πρόσωπο ζητάει να μ' αντικρίσει? Με τι πρόσωπο συγγνώμη θα μου πει? Αχ, τώρα πια δικάστηκε να ζήσει. Μοναχή βουτυγμένη στην τροπή. Ο Στέλιος ερμηνεύει τραγούδια βιωματικά. Τραγούδια που τα έχει ανάγκη ο κόσμος της δουλειάς στις ανθρώπινες στιγμές του. Και να το θέλα να γυρίζει σε μένα. Το φιλότιμο θα μου το αρνηθεί. Πώς να φιλήσω δυο χείλη προδομένα? Να βρω την καρδιά και την ψυχή. Με τι πρόσωπο ζητάει να μ' αντικρίσει? Με τι πρόσωπο συγγνώμη θα μου πει? Δικάστηκε να ζήσει μοναχή βουτυγμένη στην τροπή.
Θα σου φανεί παράξενο, όμως πρέπει να θυμάμαι ότι αν κάπου έζησα ορισμένες μικροχαρές στη ζωή μου, ομολογώ πως τις ένιωσα τα χρόνια της κατοχής. Ο λαός κρίνει πάντα σωστά. Τουλάχιστον αυτό διδάχτηκα όλα αυτά τα χρόνια. Ύστερα μην ξεχνάς ότι τα θέματα που κατά καιρούς έχω τραγουδήσει ήταν τα καθημερινά του προβλήματα. Ο αγώνας μου, Γιώργο, ενάντια στις εταιρείες είναι γνωστός. Και ξέρεις κάτι, δεν ξεκίνησα από οικονομικά συμφέροντα. Δεν μπορούσα όμως και δεν μπορώ ακόμα να ανεχθώ αυτού του είδους εκμετάλλευση. Αν ήξερα ότι τα κέρδη αυτά διατίθενται για την πρόοδο του τραγουδιού ή για την καλυτέρευση της μοίρας των συναδέλφων μου, που οπωσδήποτε ήταν σε χειρότερη μοίρα από μένα, θα το ανεχόμουν. Αλλά ξέρεις κάτι, οι γυναίκες που χειροκροτούνται δύσκολα κάνουν σπίτι. Αυτές ανήκουν στον κόσμο. Τη ζωή τη δική μου δεν τη χάλασα εγώ, μου τη χάλασαν άλλοι. Θα τον παρακαλέσω, εάν και εφόσον μπορεί φυσικά, να γυριστεί η ζωή μου σε ταινία. Θέλω τη ζωή μου να την δει ο κόσμος, γιατί νομίζω πως θα διδαχτεί πάρα πολλά. Τα χνάρια που άφησαν τα μαύρα δάκρυα μου και έλα απόψε να με βρεις εκεί στην ερημιά μου. Βήμα, βήμα, δάκρυ, δάκρυ θα με βρεις σε κάποια άκρη να κλαίω για σένα, αγάπη μου, που τώρα ζεις μακριά μου. Μου βγαίνουν φωτιές για σένα όταν
σπαράζω. Πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς. Ο Στέλιος Καζαντζίδης δεν γοητεύει τον όπου γης ελληνισμό μόνο με τη θεσπέσια φωνή του, και τα τραγούδια του δεν συγκινούν μόνο με τους στίχους και τη μουσική τους. Ο σεμνός καλλιτέχνης υπηρετεί αξίες, διδάσκει ήθος, αγωνίζεται για τη διάσωση του λαϊκού μας τραγουδιού. Η λατρεία στο πρόσωπό του δεν είναι τυχαία. Δάκρυσουν μάτια και καρδιές όταν αναστενάζω. Κι από τα στήθια βγαίνουν φωτιές για σένα όταν σπαράζω. Πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς. Ο Στέλιος Καζαντζίδης σε κάθε ευκαιρία υποστηρίζει τους ταλαντούχους καλλιτέχνες. Τους συμπαραστέκεται, τους συμβουλεύει, τους προσφέρει ευκαιρίες. Ο Μάνος Λοΐζος είναι από τους αγαπημένους του συνθέτες, αλλά και όνειρο του Μάνου ήταν ένα έστω τραγούδι του να συνδεθεί με τη φωνή του Στέλιου. Η ώρα της συνεργασίας δεν άργησε. Όταν βλέπετε να κλαίω κάπου μέσα μου φωνή, πληγωμένο αηδονάκι πληγωμένο αηδονάκι που του πήραν τη φωνή. Ταβέρνας η γωνιά, θέλω λίγο να ζεστάνω της καρδιάς την παγωνιά. Θέλω λίγο να ζεστάνω. Ο σπουδαίος καλλιτέχνης ερμηνεύει τις εξαιρετικές συνθέσεις του Μάνου και από τους απλούς ανθρώπους αναβλύζει ένα σχήμαρος θαυμασμού για τον κορυφαίο λαϊκό βάρδο. Τη μέρα της ηχογράφησης, ο Μάνος έπλεε σε πελάγι ευτυχίας και μεγαλόφωνα μονολογούσε «Μεγαλειώδης και αδευτέρωτος ο Στέλιος». Το μερτικό μου απ' τη χαρά μου το έχουν πάρει άλλοι, γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θεέ μου, τη δεύτερη φορά που θα
να ζήσω. Όσο η καρδιά κι αν λαχταρά, δεν θα ξαναγαπήσω. Στα χρόνια αυτά ο Στέλιος Καζαντζίδης προσθέτει στο ενεργητικό του θαυμάσιες ερμηνείες. Οι δίσκοι με τα τραγούδια του γίνονται ανάρπαστοι και όποια καινούργια κυκλοφορία δεν φέρνει την υπογραφή του, περνάει απαρατήρητη. Το λαϊκό τραγούδι βρίσκεται σε καλές στιγμές, αλλά αυτό δεν ευχαριστεί καθόλου τη στρατοκρατία που ενεργοποιεί και πάλι τους μηχανισμούς της. Μεθοδικά και δόλια, η διαφήμιση του δισκογραφικού του έργου συνεχώς υποχωρεί, σχεδόν μηδενίζεται και η χουντοκρατούμενη κρατική ραδιοτηλεόραση αρνείται να του παραδώσει στοιχεία που θα τεκμηρίωναν την ανήθικη και απολύτιστη συμπεριφορά. Οι επιδιώξεις είναι ορατές. Ο Στέλιος Καζαντζίδης πρέπει να απομονωθεί. Η φωνή του πρέπει να πάψει να συγκινεί και το λαϊκό τραγούδι πρέπει να χάσει τον εκφραστή του, να μείνει ακέφαλο, να μείνει δίχως σκέψη. Η πιο γνήσια έκφραση του λαϊκού τραγουδιού περιθωριοποιείται με τρόπο βάναυσο και προσβλητικό. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, στην αρχή αραιώνει τις ηχογραφήσεις και στη συνέχεια αρνείται να τραγουδάει. Όμως η αντίδρασή του αυτή, αντίδραση δικαιολογημένη μεν, αλλά αδέξια, τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ο Στέλιος από κατήγορος βρίσκεται σε θέση κατηγορουμένου. Η Μήνος αξιοποιεί στο έπακρο το γράμμα του νόμου και ο Στέλιος Καζαντζίδης περιέρχεται σε δεινή θέση. Μετά από προσφυγή της στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών, δια την ζημίαν είναι υπέστη εκ της υπό του καλλιτέχνου μη ηχογραφήσεως Είδες που σου έλεγα να έρθει στο χτήμα, ότι είναι όμορφα εδώ, ότι έχουμε κρασάκι ωραίο. Δεν φεύγω, Στέλιο. Δεν φεύγεις, ε. Αν μπράβο, αυτό περίμενα να ακούσω. Εδώ τη βγάζω, Πυθαγόρα μου, εδώ. Εδώ. Μακριά από τη βρωμιά, μακριά από το θόρυβο, μακριά από όλα. Με τις δικαστικές αποφάσεις να αιωρούνται πάνω από το κεφάλι του, ο κορυφαίος του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού πορεύεται ίσα με το καλοκαίρι του 72. Στα μέσα του καλοκαιριού, η Μήνος δηλεί ρητός και ανεπιφυλάκτος ότι παρετείται των εκ των οσάνω αποφάσεων δικαιωμάτων της κατά του καλλιτέχνου και ο Στέλιος Καζαντζίδης υπογράφει ιδιωτικό συμφωνητικό εκ πρώτης όψεως τριετούς διάρκειας. Κοινωνία θε να χτίσω και τη σάπια την παλιά να την κρεμίσω. Δίχως τόχια, δίχως πόλεμο και μίση, η ανθρώπινη η πλάση πια να ζήσει. Μια καινούρια κοινωνία ας μπορούσε για να γίνει, για να λείψει η αδικία και να βρω δικαιοσύνη. Όλοι οι άνθρωποι να γίνουμε πια φίλοι και να ζούμε με χαμόγελο στα χείλη, και ο ήλιος που ανατέλει κάθε μέρα να τον χαίρεται ο κόσμος πέρα ως πέρα. Μια καινούρια κοινωνία ας μπορούσε για να γίνει, λείψει πια τόση κακία.
Το 1972 είναι μια μοιραία χρονιά για το λαϊκό μας τραγούδι. Στις 3 Αυγούστου τα ξημερώματα, ο Γιάννης Παπαϊωάννου αφήνει την τελευταία του πνοή στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Μεγάλο πλήγμα. Ο Στέλιος δεν ξέχασε ούτε στιγμή ότι αν υπάρχει σαν τραγουδιστής, το χρωστάει στη διέστηση και την αγνότητα του Μπαρμπαγιάννη, της ψυχούλας του λαϊκορεμπέτικου τραγουδιού. Δεν ξέχασε ποτέ τις καθαρές και άδολες συμβουλές του στις δύσκολες περιστάσεις. Μπαρμπαγιάννη, γέρασες, πολλές φουρτούνες πέρασες κι από κοντά μας ήρθε ο χάρος να σε πάρει. Εσύ που σαν αδέρφη μας δε χαλάγες το κέφι μας, κάνε μου τώρα και μια τελευταία χάρη. Ένα γράμμα να μου στείλεις απ' τον Άδη, αν το φως είναι πιο καλό απ' το σκοτάδι. Φως υπάρχει εδώ πάνω, Μπαρμπαγιάννη μου που λες, μα το φως τι να το κάνω. Ο Στέλιος Καζαντζίδης σβήνει τον πόνο για το χαμό του μεγάλου συνθέτη και ευεργέτη του με ένα συμβολικό τραγούδι και αποτραβιέται στον Άγιο Κωνσταντίνο. Γυρίζω απ' τη νύχτα, έρχομαι απόψε απ' του καημού τη φυλακή. Η άπονια του κόσμου και η αγάπη σου με στείλανε εκεί. Εκεί που όποιος πάει τα πάσα να ξεχνάει. Τόσες μέρες, τόσα χρόνια απ' τον κόσμο απουσίασα. Το τραγούδι και τους φίλους για να γιατρευτώ θυσίασα. Το ψέμα τα ιδιάσα. Ο Στέλιος είναι τόσο απλός, ώστε ορισμένοι δυσκολεύονται να κατανοήσουν τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής του. Ενώ θα μπορούσε να ζει στην πολυτέλεια, εκείνος προτιμά τη ζεστή του φωλιά στον Άγιο Κωνσταντίνο. Μ' αρέσει να ζω έτσι μόνος μου, μακριά από τους ανθρώπους, από το θόρυμο. Το δρόμο λόγει καθενός, το ξέρει μόνον ο Θεός. Τα μονοπάτια της ζωής όλοι περιπλανιόμαστε, άλλος εδώ κι άλλος εκεί, πονάμε ή χαιρόμαστε. Άλλος πατάει ασφάλτο κι άλλος πατάει χώμα, ώσπου μια μέρα η ψυχή χωρίζει απ' το σώμα. Αγαπώ όλους τους ανθρώπους, αλλά περισσότερο αγαπώ τους ανθρώπους των επαρχιών. Νομίζω πως είναι πιο ειλικρινής από τους ανθρώπους των πόλεων. Δεν τους ανάγκασε ακόμα η ζωή ίσως να κάνουν πολλούς συμβιβασμούς για να μπορέσουν να ζήσουν. Ζουν απλά, φτωχικά και τίμια. Στην ήρεμη φύση του ευωϊκού, ο Στέλιος ζει όμορφες στιγμές. Αναπολύ, στοχάζεται και γαλινεύει. Φεύγει από εδώ όταν είναι να χαρίσει τη φωνή του εκεί που πραγματικά ανήκει.
πώς μ' αυτόν να αλλάξω. Να φτιάξω μορφές καρδιές, μεγάλες και πονέτικες, τις κάρτες να πετάξω. Να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κοσμέ γυαλίνε. Σε μια περίοδο που η Ελλάδα κατακλείζεται από ξενόφερτα και ανούσια ακούσματα, ο Στέλιος προσπαθεί με τα τραγούδια του να αντισταθεί. Ραβδίζει το ξεστράτισμα και σταλάζει στις ψυχές μηνύματα και αξίες ζωής. Να φτιάξω φύλλο αλήθινο, το φύλλο να πονάει. Τα βάσανα και οι καημοί να λείψουνε απ' τη ζωή, κι όμορφη να κυλάει. Να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κόσμε γυαλίνε, και να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία. Η ζωή μου όλη είναι μια ευθύνη. Όλα μου τα παίρνει, τίποτα δεν δίνει. Η ζωή μου όλη είναι ένα καμίνι που έχω πέσει μέσα και με σιγοψύνει. Η ζωή μου όλη είναι μια ευθύνη. Όλα μου τα παίρνει, τίποτα δεν. Έκανα πάρα πολλές δουλειές, έντιμες πάντα. Εάν θυμάμαι καλά, πούλησα μέχρι νερό με στάμνα. Σε εργοστάσια έχω δουλέψει, σε οικοδομές. Και γενικά έκανα ό,τι μπορούσα, ας πούμε, για να ζήσω την οικογένεια. Το αντάμωμα του Στέλιου Καζαντζίδη με τον Άκη Πάνου αναπτερώνει τις ελπίδες για ανάκαμψη του λαϊκού μας τραγουδιού. Και είναι αλήθεια ότι οι δύο σημαντικοί καλλιτέχνες είναι οι μόνοι που μπορούν να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Όλους τους τραγουδιστές να βάλουνε σε ένα καζάνι, μισό Καζαντζίδη δεν βγάζουνε, θα πει ο μοναχικός δημιουργός. Αμέσως μετά την κατάρρευση της Χούντας των Συνταγματαρχών, ο Στέλιος Καζαντζίδης ξαναβρίσκεται με τον Μίκη Θεοδωράκη. Αυτή τη φορά ερμηνεύει τραγούδια που έχουν γραφτεί στον Καναδά ένα χρόνο πριν και είναι αφιερωμένα στους φοιτητές του Πολυτεχνείου. Μια νύχτα που βουλιάζανε τα σπίτια με στο χιόνι, καρδούλα μου. Στον κάτω δρόμο του χωριού, καρδούλα μου, σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου. Σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου. Μάνα, σε ξεκληρίσανε άφωνες εξουσίες, ψυχή δε σου αφήσανε. No.
Στέλιος Καζαντζίδης ερμηνεύει και καταγγέλει. Το κλίμα των χρόνων που πέρασαν υπάρχει αυτούσιο στα νέα τραγούδια. Ο Στέλιος υμνεί τους καημούς και τους πόθους του λαού και τον εκφράζει αυθεντικά. Επικοινωνεί μαζί του με έναν τρόπο ξεχωριστό. Ο ένας γιος της Μπάρκαρε κρυφά από τη μεθόνη καρδούλα μου. Τον άλλον τον συλλάβανε καρδούλα μου, γιατί ήταν γιος τ' Αντώνη, Αντώνη μου. Γιατί ήταν γιος του Αντώνη, Αντώνη μου. Μάνα, σε ξεκλήρισανε άπονες εξουσίες, ψυχή δε σου αφήσανε. Μόνο. Δυστυχώς όμως η επικοινωνία αυτή ελάχιστα υποστηρίζεται από τα μέσα προβολής, σχεδόν αποκόβεται. Είναι ολοφάνερο ότι η ξενοκίνητη δικτατορία έχει αφήσει το ζωφερό της αποτύπωμα. Ο Στέλιος Καζαντζίδης το αισθάνεται. Η Ελλάδα έχει πάρει άλλους μουσικούς δρόμους. Ο ίδιος όμως επιμένει. Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω». Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. «Υπάρχω», σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος, από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω. Κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω, σκλάβα τη ζωή σου θα έχω, κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς. Υπάρχω μες στα μάτια σου που κλαίνε, μες στα χείλη σου που καίνε, και θα υπάρχω στα τραγούδια που θα ακούς. Είμαι τη ζωή σου ο ένας, δεν με σβήνει κανένας, κι αν με άλλους μιλάς κι ώρες ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό με σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχει. Είναι Νοέμβριος του 1975. Για πρώτη φορά ένας τραγουδιστής προλογίζει το έργο του και εξομολογείται. Οι θαυμαστές του απαντούν με το δικό τους τρόπο και οι πωλήσεις εκτινάσσονται στα ύψη. Η νέα δουλειά του συγκλονίζει, η ερμηνεία μαγεύει και η τεχνική του αγγίζει το τέλειο. Η φωνή του απαράμιλη, στεντόρια φωνή. Υπάρχω στη χαρά σου και στη λύπη, η μορφή μου δεν θα σου λείπει, κι ούτε πρόκειται ποτέ να ξεχαστώ. Υπάρχω μες στη τύχη σου που βρίζεις, στο μυαλό σου που ζαλίζεις, με τσιγάρο μ' αναμνήσεις και πιωτό.
Όταν με άλλους μιλάς κι ώρες ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι σπάνια ή και μοναδική περίπτωση τραγουδιστή που η φωνή του υπερβαίνει τη μουσική και το στίχο. Η φωνή του από μόνη της υπερβαίνει τα πάντα και είναι μόνο αυτή που αγγίζει τον ακροατή. Θα χωρίσεις γιατί θα υπάρχω εγώ. Η τεράστια επιτυχία της τελευταίας του δουλειάς τον φέρνει μπροστά σε αναπάντεχα προβλήματα. Επιχειρηματικά συμφέροντα με ισχυρές διασυνδέσεις τον πιέζουν αφόρητα να επανεμφανιστεί στα νυχτερινά κέντρα. Φίλοι και συνεργάτες καθημερινά κομίζουν προτάσεις με υπέρογκα ποσά για εμφανίσεις του εντός και εκτός Ελλάδας. Και βέβαια δεν λείπουν οι απειλές και οι εκβιασμοί. Η έγνοια όλων είναι πώς να εκμεταλλευτούν την αγάπη του κόσμου για να θησαυρίσουν σε βάρος του. Όλων πλην του Στέλιου Καζαντζίδη. Κατά από αυτές τις ασφικτικές συνθήκες, ο λατρευτός ερμηνευτής παίρνει την απόφαση να ζήσει από εδώ και μπρος ξέγνιαστος, μακριά από δημοσιότητες και στούντιο ηχογραφήσεων. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω στην πλάτη μου μικρές και βάσανα ένα φορτίο. Εξαπόστασα ούτε ανάσανα θα ησυχάσω όταν πω στον κόσμο αυτόν αντίο. Κράτα καρδιά κοιμάμαι σ' άλλο πια να μη γεννούν παιδιά. Με αγκαλιάζουνε και με φιλούν μ' υποκρισία κι όταν πονάω εγώ κανείς δεν δίνει σημασία. Ο Στέλιος δεν μπορεί να ανεχτεί άλλο τον καιροσκοπισμό, την ιδιοτέλεια και την κερδομανία που τον περιτριγυρίζουν. Του προκαλούν οργή, αηδία και θλίψη. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν εχάρηκα και που δεν γέλασα σ' αυτή την πλάση. Όλοι με βλέπουνε για το συμφέρον τους και φτάσα να παρακαλώ το τέλος μου να φτάσει. Κράτα καρδιά, κοιμάμαι σ' άλλο πια να μη γεννούν φιλότιμα παιδιά. Με αγκαλιάζουνε και με φιλούν με υποκρισία κι όταν πονάω εγώ κανείς δεν δίνει σημασία. Ο Στέλιος Καζαντζίδης γνωρίζει πολύ καλά τι γίνεται γύρω του. Γνωρίζει επίσης ότι όλοι αυτοί δύσκολα αντιμετωπίζονται. Έτσι, στην πιο όριμη περίοδο της καριέρας του, προτιμά και πάλι να υπερασπιστεί τις ηθικές αρχές που τον καταξίωσαν στην καρδιά και στη συνείδηση του ελληνισμού και αποφασίζει να ξενιτευτεί στην Αμερική. Κέρναμε το πιο γλυκό κρασί, στα μάτια σαν και πρώτα κοίταξε με.
ξέρω σε πικρανά πολύ με στη ζωή. Μα τελευταία πια φορά συγχωρέσαι με. Ξέρω σε πικρανά πολύ με στη ζωή. Μα τελευταία πια φορά συγχωρέσαι με. Το καλοκαίρι του 1976 ο Στέλιος Καζαντζίδης φτάνει στην Αμερική και μένει σε ένα ελληνικό χωριό, το Tarpon Springs. Οι ομογενείς του φέρονται ζεστά, τον έχουν σαν θεό. Γέμισε μίσος η χρυσή μου η καρδιά κι είστε ένα χωριά μου το στήθος μου ματώνει. Φρικτό να μένεις μόνος στη ζωή και να μισείς εκείνους που δεν είναι. Όλα εδώ θυμίζουν Ελλάδα. Οι άνθρωποι, ο ήλιος, η θάλασσα. Ο Στέλιος ζει ήρεμα όπως ονειρευόταν. Στις παρέες γνωρίζει μια όμορφη Ελληνοαμερικανίδα, την Ντόνια, και την παντρεύεται. Ο γάμος του εξασφαλίζει την πράσινη κάρτα διαμονής και το ζευγάρι διαλέγει να ζήσει σε μια ονειρεμένη τοποθεσία στο Tumble Street, όπου όλοι σχεδόν οι κάτοικοι είναι ψαράδες από την Γκάλιμπο. Μείνε κοντά μου για χατήρι στο ζητώ. Ο Στέλιος ζει ανάμεσα σε ανθρώπους που μόνοι τους έγνοια είναι το ψάρεμα. Γίνονται φίλοι και οι μέρες κυλάνε ευχάριστα. Τα βράδια με την κιθάρα τους χαρίζει αξέχαστες στιγμές. Τραγουδάει για τους ωραίους Έλληνες, όπως αποκαλεί τους ξενιτεμένους. Αγάπες λάγνες ξεχασμένες στην ξενιτιά. Τα περασμένα, τα βράδια μας, τα αγαπημένα στην αρά. Όμως η ήρεμη ζωή του κρατάει μόνο 2 χρόνια. Για στη Μανή, επιμένει να έρθει πίσω στην πατρίδα και εκείνος υπακούει. Επιστρέφει με τη σύντροφό του για χάρη της χιλιοτραγουδισμένης μάνας. Αλλά ύστερα από λίγο καιρό, η Τόνια, ασυνήθιστη στα δύσκολα, γυρίζει στο δικό της κόσμο. Όσο και να τον παρακαλούν, ο Στέλιος και αυτή τη φορά γυρίζει την πλάτη στις ανέσεις και στην πολυτέλεια.
υπάρχω πια. Δες πως μ' είδες εχθές το όνειρό σου, όνειρο μέσα στα πολλά. Πες πως ήμουνα ένας γνωστός σου μες στο πλήθος που κυλά. Ο παλιός ο καλός άνθρωπός σου τώρα δεν υπάρχει πια. Ο Στέλιος έχει τη δύναμη να αποτραβιέται από τις χαρές της ζωής και να ζει μόνος σε βάρος των ευκαιριών και κόντρα στο ταλέντο του. Η στάση ζωής του είναι σπάνια και σπουδαία. Τέλειος Καζαντζίδης έχει δικά του μέτρα και σταθμά για τους ανθρώπους. Απεχθάνεται τους επιδεικτικούς, του αρέσουν οι λιγομύλητοι. Έτσι, όταν στην παρέα του φίλου του, Περικλή Μπέμπη, γνωρίζει την κυρία Βάσο Κατσιαβού, την ξεχωρίζει και δείχνει το ενδιαφέρον του. Είναι καλοκαίρι του 1978 στη Θεσσαλονίκη. Ο Στέλιος στο πρόσωπό της βρίσκει τον άνθρωπο που τόσα χρόνια αποζητούσε. Μαζί της μοιράζεται την ήρεμη ζωή και τις απλές χαρές της. Η Βάσο αφοσιώνεται σε αυτόν, που τώρα νιώθει άλλος άνθρωπος. Παντρεύονται στις 30 Απριλίου 1982, ημέρα Παρασκευή, στην Πεύκη, στην εκκλησία των 12 Αποστόλων. Παρούσα σε πελάγι ευτυχίας η μητέρα του Γεθσίμανη. Κουμπάρι τους ο Κυριάκος Διακογιάννης, ο Βασίλης Βασιλικός, ο Νίκο Τζανιδάκης, ο Αντώνης Φιαλιέρος, ο Σπύρος Λούις και η νονά του η κυρία Μαρία του Τζόγλου. Παρόντες ελάχιστοι φίλοι. Όλοι και όλοι 20 άτομα. Ο Στέλιος είχε προειδοποιήσει. Αν γίνουν 21, εγώ φεύγω. Στα χρόνια της σιωπής του, ο ανήσυχος καλλιτέχνης δοκιμάζει και τις επιχειρηματικές του ικανότητες. Οι φίλοι του υποδέχονται το ούζο υπάρχω, αλλά η προσπάθεια, όπως και άλλες ανάλογες πρωτοβουλίες, δεν καρποφορούν. Ο Στέλιος συνειδητοποιεί ότι η αγορά είναι για άλλου είδους ανθρώπους και επιστρέφει στην ηρεμία του. Τυχεροί είναι λίγοι φίλοι που τον απολαμβάνουν ξέγνιαστο να τραγουδάει μαζί τους. Η Βάσο, βλέποντάς τον να υποφέρει μακριά από το τραγούδι, συνεχώς τον παροτρύνει να επανέλθει. Οι φίλοι του τον πιέζουν και τον παρακαλούν. Εκείνος όμως είναι ανυποχώρητος. Υπόδειγμα ήθους και λεβεντιάς. Τίμιος και ντόμπρος στη συμπεριφορά και στις σχέσεις του με τους άλλους.
Με όλους φιλικός, ευγενικός, καλοσυνάτος, αλλά σε θέματα αρχών είναι αυστηρός και άκαμπτος. Ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι ανυποχώρητος, επιμένει να σιωπά και έχει τους λόγους του. Και μετά πέφτα συντροφιά. Η δισκογραφική απομόνωση του κορυφαίου ερμηνευτή έχει αγανακτήσει το Πανελλήνιο. Όσοι είναι πιο κοντά στο λαϊκό τραγούδι και νιώθουν την απαξίωση, ανησυχούν και θυμώνουν. Από πολλές γωνιές του ελληνισμού στέλνονται διαμαρτυρίες, σύλλαγονται υπογραφές, ξεπηδούν πρωτοβουλίες. Την άνοιξη του 1986 η Βουλή των Ελλήνων αποδίδει στο Στέλιο Καζαντζίδη την ελευθερία του και η Μήνος, περιορίζοντας τις απαιτήσεις της στην ηχογράφηση ενός τελευταίου δίσκου, διευκολύνει τις εξελίξεις. Λίγους μήνες μετά, ο λαμπρός καλλιτέχνης, ανδροπρεπής, ευγενικός, με αξιοπρέπεια που αφοπλίζει, περνάει το κατόφλι του στούντιο. Επιστροφής, καθώς γυρίζω πίσω, με πνίγουνε τα δάκρυα. Ύστερα από 12 χρόνια σιωπής, ο Στέλιος Καζαντζίδης, η πιο ακμαία έκφραση του λαϊκού μουσικού πολιτισμού μας, επιστρέφει δικαιωμένος. Γυρίζω πάλι στη ζωή, στους φίλους μου γυρίζω, σ' αυτούς που μ' αγάπησανε και το καημό μου ζήσανε ξανά. Την εποχή που ο Στέλιος Καζαντζίδης κερδίζει τη δισκογραφική του ελευθερία, χάνει την πολύ αγαπημένη του μητέρα, το στήριγμα της ζωής του. Η Χατζίβαινα, όπως του άρεσε να τη λέει, ήταν το σταθερό απάνγιο του στις χαρές και στα δύσκολα. Στέλιος πληγώνεται βαθιά, δείχνει χαμένος. Της αφιερώνει τραγούδια και, όπως τα πρώτα του βήματα, ξεδίνει τραγουδώντας. Με φωνή που βγαίνει από τα έγκατα της ψυχής του. Φωνή ολοκάθαρη και γνήσια. Φωνή ευλογημένη. Μάνα μου, πήρες το βάρος της ζωής μέσα στα χέρια σου. Ήταν ατέλειωτα της πίκρας τα νυχτέρια σου, μάνα μου. Παρηγοριά μου, μες στις δύσκολες τις ώρες μου, με την αγάπη σου μου γλύκαινες τις μπόρες μου, μάνα μου. Ήσουνα στήριγμα και πιο γλυκιά παρέα μου, η πρώτη λέξη μου, μάνα, και η τελευταία μου. Ήσουνα στήριγμα και πιο γλυκιά παρέα μου, η πρώτη λέξη μου, μάνα, και η τελευταία μου. Αχ, μάνα μου. Ο Στέλιος πνίγει τον πόνο για το χαμό της μητέρας του στο τραγούδι, που το υπερασπίζεται με πάθος και το υπηρετεί με την αθωότητα των πρώτων ερμηνεών του.
φτωχέ μου νέα Ιωνία, στα μάτια σου είδα το φως, στους δρόμους και στα καφενεία. Ο κάθε φίλος αδελφός. Και μου κάνανε σε κόντο στη φτώχη μου την αυλή, δυο γέροντι απ' το πόντο, μια γριούλα απ' τα Ιβάλη. Ο Στέλιος Καζαντζίδης με τις εξαιρετικές ερμηνείες επανατοποθετεί το λαϊκό τραγούδι στο βάθρο του. Ο λαοφιλής ερμηνευτής κλείνει τα αυτιά του στις σιρήνες της μουσικής διαπλοκής που τον καλούν να προσαρμοστεί και επιμένει σ' ό,τι αγγίζει το λαό και δικαιώνεται. Μπορώ στις νύχτες φτερουγίζεις με το μυαλό σου σ' άλλες εποχές. Τριαντά φιλώ στον κόσμο που σαπίζεις για να πληρώνεις ξένες ενοχές. Τριαντά φιλώ στον κόσμο που σαπίζεις για να πληρώνεις ξένες ενοχές. Σκοτώνουν την αγάπη πριν το τέρμα. Το μίσος κυβερνάει και το ψέμα. Κυβερνάει και το ψέμα. Στους δρόμους τη ζωή σου ταξιδεύεις και ψάχνεις για καινούριους ουρανούς. Τα χνάρια σου χαθήκαν, κινδυνεύεις. Εδώ δεν αγαπούν τους ταπεινούς. Τα χνάρια σου χαθήκαν, κινδυνεύεις. Εδώ δεν αγαπούν τους ταπεινούς. Σκοτώνουν την αγάπη πριν το τέρμα. Κυβερνάει και το ψέμα. Σκοτώνουν την αγάπη πριν το τέρμα. Το μίσος κυβερνάει και το ψέμα. Θα σου φανεί παράξενο, όμως πρέπει να θυμάμαι
ότι αν κάπου έζησα ορισμένες μικροχαρές στη ζωή μου, ομολογώ πως τις ένιωσα τα χρόνια της κατοχής. Ο λαός κρίνει πάντα σωστά. Τουλάχιστον αυτό διδάχτηκα όλα αυτά τα χρόνια. Ύστερα μην ξεχνάς ότι τα θέματα που κατά καιρούς έχω τραγουδήσει ήταν τα καθημερινά του προβλήματα. Ο αγώνας μου, Γιώργο, ενάντια στις εταιρείες είναι γνωστός. Και ξέρεις κάτι, δεν ξεκίνησα από οικονομικά συμφέροντα. Δεν μπορούσα όμως και δεν μπορώ ακόμα να ανεχθώ αυτού του είδους εκμετάλλευση. Αν ήξερα ότι τα κέρδη αυτά διατίθενται για την πρόοδο του τραγουδιού ή για την καλυτέρευση της μοίρας των συναδέλφων μου, που οπωσδήποτε ήταν σε χειρότερη μοίρα από μένα, θα το ανεχόμουν. Αλλά ξέρεις κάτι, οι γυναίκες που χειροκροτούνται δύσκολα κάνουν σπίτι. Αυτές ανήκουν στον κόσμο. Τη ζωή τη δική μου δεν τη χάλασα εγώ, μου τη χάλασαν άλλοι. Θα τον παρακαλέσω, εάν και εφόσον μπορεί φυσικά, να γυριστεί η ζωή μου σε ταινία. Θέλω τη ζωή μου να την δει ο κόσμος, γιατί νομίζω πως θα διδαχτεί πάρα πολλά. Το 1988 είναι μια χρονιά δύσκολη, με μνήμες βασανιστικές. Ο Στέλιος τραγουδάει και ο νους του δεν λέει να ξεκολλήσει από τις θυσίες των γονιών του, από τη μεγάλη προσφορά της προσφυγιάς στα χρόνια της ναζιστικής κατοχής. Ο Στέλιος θυμάται την άνοιξη του 1943 στα ποντιακά χωριά της Μακεδονίας. Το γλέντι που στήσαν ο πατέρας του και τ' άλλα προσφυγόπουλα, μόλις λάβαν από τη Ρούμελη το μήνυμα του Άρη για καθολική αντίσταση κατά των δυνάμεων κατοχής. Στην παιδική μνήμη του Στέλιου έχει σφηνωθεί ο σακατεμός του πατέρα του από γερμανοντημένους προδότες, ο άγριος ξυλοδαρμός του από τους εμπόρους του εθνικού διχασμού. Σκληρή. Τη γη κουβαλά.
φωνή σου να βρει σαν μια γιορτή απ' τα παλιά χρυσή εποχή θα έρθεις ξανά. Έλα φωνή σου να βρει ζητά. Η μελωδία του Σταμάτη Σπανουδάκη σκαλίζει μνήμες, ζωντανεύει τα πάθη και το μεγαλείο της φυλής μας. Οι λιγοστοί στίχοι υπογραμμίζουν το παγκόσμιο χρέος και ο Στέλιος Καζαντζίδης θυμάται τα πέτρινα χρόνια της εφηβείας του, θυμάται τα πέτρινα χρόνια των παιδιών της Ελλάδας. Δίνει τόσα πολλά εκείνη τη στιγμή, χάνεται τόσο πολύ που είναι σαν να πέφτει με αλεξίδωτο από 10.000 μέτρα χωρίς αλεξίδωτο. Χάνει ελεύθερη πτήση και στα 10 με 100 μέτρα ανοίγει το αλεξίδωτο και προσγειώνεται. Τα χρόνια περνούν και ο Στέλιος Καζαντζίδης παραμένει ακλόνητος στο θρόνο του. Ας έλειπε τόσο καιρό. Γιατί έχει φτάσει, να φτάσει ένας άνθρωπος όπως είναι ο Στέλιος, με τη φωνή του, να αισθάνεται ότι εκεί δένονται επάνω του εκατομμύρια Έλληνες και κρεμιούνται από πάνω έτσι, σαν σπουργίδια. Αυτό δεν γίνεται άλλο. Είναι φαινόμενο. Νύχτα που βουλιάζανε τα σπίτια μες στο χιόνι. Οι καταξιωμένοι στη λαϊκή συνείδηση αναγνωρίζουν το τεράστιο μέγεθος. Κάποιοι στιγμιαίοι επιχειρούν να τον αγγίξουν. Δεν διστάζουν μάλιστα να εκδίδουν και απαγορευτικά. Σταθμός στον πολιτισμό. Το ραδιόφωνο της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Πού να ακουστεί Καζαντζίδης, είναι δυνατόν? Κάνεις ένα τρομερό, μια τρομερή επαναφορά με εκείνο το δίσκο το φοβερό, τον οποίο εγώ συγχαίρω με το «Υπάρχω», όπου κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω και ιστορίες και θέλεις και να υπάρχεις μέσα στα Ερτζιανά. Θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι έκανες, ενώ όλοι ξέρουν πια ότι δεν είσαι Πόντιος ή οτιδήποτε άλλο, έκανες ένα δίσκο ποντιακό. Και βέβαια η ασεβής και η υβριστική για τα παιδιά της προσφυγιάς φλιαρία προκαλεί το δημόσιο αίσθημα. Αλλά δεν είναι μόνο οι κάθε λογής κουρσάροι που προκαλούν. Υπάρχουν και κάποιοι που προσπαθούν να τον μιμηθούν. Τα τραγούδια του μοιάζουν εύκολα στην εκτέλεση και τους ξεγελούν. Όταν όμως το τολμούν, πνίγονται, μένουν δίχως ανάσα και τότε αντιλαμβάνονται την ιεροσηλεία που διαπράττουν. Δεν έπρεπε να του τραγουδήσει κανείς τα τραγούδια του. Αυτά τα παιδιά που φωνάζουν, δεν τραγουδάνε, φωνάζουν δηλαδή. Να τα λέγανε μερικώς, θα ήταν καλά. Διότι ο Καζαντζίδης είναι ένας τρίλος ο Στέλιος. Και όταν ακούω, μια μέρα σπάσα και το, άμα μπει στο αυτοκίνητό μου, το ραδιοφωνό είναι σπασμένο για αυτή τη δουλειά. Δεν ονομάζω ποιοι, έτσι που τα έχει πει ο Στέλιος τα τραγούδια αυτά. Είναι, δηλαδή, πώς να το πούμε τώρα. Είναι ιεροσηλεία, θα την πω. Και ύστερα δεν ντρέπονται. Νομίζω ότι τα λένε καλύτερα από τα σύνορα γιατί τα τραγουδάνε. Τους λέει η εταιρεία να τα πούνε.
Εκείνοι γιατί δεν αρνιούνται. Και να μείνουν σε εκείνα που έχουν πιάσει κορόιδο τον κόσμο ότι κάτι λένε. Τι ανακατεύονται σε αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλα τραγούδια που έχει τραγουδίσει ο Στέλιος. Ο Στέλιος θα μείνει στην ιστορία. Ο Στέλιος είναι η Ακρόπολης. Όπως είναι η Ακρόπολης, είναι και ο Χαζατζίδης ο Στέλιος, κατάλαβες, παιδί μου, τι λέω. Σοβαρά τα πράγματα. Και εκείνοι τα κάνουν αστεία. Οι ερμηνείες του την εποχή αυτή συγκαταλέγονται ανάμεσα στις καλύτερες και αποτελούν την πιο ολοκληρωμένη κατάθεση του Στέλιου Καζαντζίδη στη νεότερη δισκογραφία. Σήμερα βραδιάζει και έρχεται η ώρα η δικιά μου. Αυτή η μουστά μου καμισό ταιριάζει με τη μελαγχολία στην καρδιά μου. Βραδιάζει. Παιδί της νύχτας μια ζωή, δεν το αντέχω το πρωί. Με τους κυρίους στα κασμίρια τους σφιγμένους. Εγώ τη νύχτα μόνο ζω μαζί με εκείνους που αγαπώ. Με τους παράνομους και τους αδικημένους. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και τότε το τραγούδι σιγοπιάνω. Σαν μάνα το σκοτάδι μ' αγκαλιάζει, μια τέτοια ώρα θέλω να πεθάνω. Βραδιάζει. Δεν μου κάνουν οι εκατομμυριούχοι, δεν τους θέλω. Γιατί τίμια δεν κάνει κανείς εκατομμύρια. Κακά τα ψέματα. Αν δεν κλέψεις, δεν κάνεις εκατομμύρια. Ή τον συνάνθρωπό σου ή το κράτος, κάτι πρέπει να κλέψεις για να επιπλέψεις οικονομικώς. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω. Δεν τα θέλω ούτε τα εκατομμύρια, ούτε τους εκατομμυριούχους. Δεν μου κάνουν. Βρισκόμαστε στο 1993. Τη χρονιά αυτή ο Στέλιος Καζαντζίδης ηχογραφεί τραγούδια πόνου και νοσταλγίας για τη χαμένη πατρίδα. Πόλεμοι πάντα, πόλεμοι, την ζωή θα τελένε. Τα όπλα ξαχυσταματούν και οι μανάδες κλαίνε. Καθώς ο Στέλιος ερμηνεύει, στο μυαλό του στείνουν χορό οι εικόνες της προσφυγιάς, όπως τις ιστορούσαν οι γονείς του. Ο Στέλιος Καζαντζίδης είχε ακούσει πολλά για τις τραγικές μέρες του 22. Χάντανε παλικάρε. Το αίμα τρέσσα μόμποτα, ξερένταν τα χορτάρε. Το αίμα τρέσσα μόμποτα, ξερένταν τα χορτά. Σαν παιδικό παραμύθι ηχούν ακόμα στα αυτιά του τα λόγια του πατέρα του να του διηγείται πώς μπόρεσε να απομακρυνθεί από την κόλαση της γενοκτονίας. Γερί πάνε σαν πόλεμον σαν κατοπίνε. Ειρήνη όσα έστεσεν, η πολεμή κρεμίζνε. Ειρήνη όσα έστεσεν, η πολεμή κρεμίζνε. Κόλαση έντονε η γη,
χάντανε παλικάρε. Το αίμα τρέσα μόν ποτάμ, ξερένταν τα χορτάρε. Το αίμα τρέσα μόν ποτάμ. Καθώς τραγουδάει, στο νου του οι διηγήσεις της κυράγιας Θυμανής για τη φυγή της από τη φλεγόμενη Κιλικία γίνονται εικόνες εφιαλτικές. Μικρά μωρά πεινούνε, άρρωστα στου δε και πέτσιν και οι τρανίτερουνε. Άρρωστα στου δε και πέτσιν και οι τρανίτερουνε. Ο Στέλιος θυμάται καλά τους γονείς του να διηγούνται τις δυσκολίες του πρώτου καιρού στα προσφυγικά των Πετραλώνων και τον αγώνα τους μέχρι να χτίσουν το δικό τους σπιτικό στη Νέα Ιωνία. Χριστέ, άλλα είπες ανθρώπς και άλλα την εφτάνε. Απανσιν γίνει μικρά μωρά, πεινούνε κι αποθανε. Απανσιν γίνει μικρά μωρά, πεινούνε κι αποθανε. Ο Στέλιος Καζαντζίδης λάτρευε τους γονείς του και έτρεφε απεριόριστο σεβασμό προς αυτούς. Είχε ακούσει πολλά για τις περιπέτειες που είχε η κυράγια Στιμανή μέχρι τις 29 Αυγούστου του 31 που τον έφερε στη ζωή. Χωρίς νερόν και ξέρνε που να πάνε. Έναν ελπίδαν στον Θεόν και τα άλλα όλα χάνε. Έναν ελπίδαν στον Θεόν και τα άλλα όλα. Ο Στέλιος Καζαντζίδης λάτρευε τους γονείς του και περηφανευόταν για αυτούς. Για την περιφρόνηση που έδειξαν στη μεταξική δικτατορία, για την ακεραιότητα του ήθους και το μεγαλείο της ψυχής τους. Ο ίδιος θυμάται τον αγώνα και την αγωνία τους στους δύσκολους εκείνους καιρούς, μέχρι να τελειώσει την τετάρτη τάξη του Δημοτικού. Είναι μικρά μωρά, πεινούνε κι αποθανε. Άπανση γίνει μικρά μωρά, πεινούνε κι αποθανε. Το 1993, στο μυαλό του Στέλιου Καζαντζίδη, χώρος υπάρχει μόνο για τους γονείς του και την ξεριζωμένη προσφυγιά. Η ημέρα της ονομαστικής του εορτής της χρονιάς αυτής θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των φίλων του που βρέθηκαν στο στέκι του στους Θρακομακεδόνες. Ήταν μια βραδιά ξεχωριστή και συμβολική. Τραγουδί μου ο πόνος, διώξε με και μη λυπάσαι, τι θα γίνω. Μη φοβάσαι κι αν χιονιστεί και αν βρέχει τα αγριό. Ο Στέλιος Καζαντζίδης έχει βρει πια το χαμογελό του, αφού η συνεργασία του με τη νέα του εταιρεία MBI είναι ευχάριστη και δημιουργική.
Ο Ανδρέας Καϊάφας, ιδιοκτήτης και στενός φίλος του, αντιμετωπίζει με σεβασμό τον έξοχο τραγουδιστή και εκείνος αισθάνεται για πρώτη φορά τη θαλπορή μιας δισκογραφικής εταιρείας. Κρατήσεις μονάχα από συμπόνια το κρύο το συνήθισα, θα παίξω και στα χιόνια. Εγώ γυμνός ξεκίνησα, εγώ πηγαίνω μόνος. Είναι ο δρόμος και τραγουδί ο πόνος. Διώξε με και μη λυπάσαι, τι θα γίνω μη φοβάσαι. Εγώ τη φωνή τη θεωρώ θείο χάρισμα και πρέπει ο καλλιτέχνης να τη δίνει στον κόσμο και από εκεί να βγάζει τα προς το ζήν. Εντάξει, έχει δικαίωμα να ζήσει λίγο πιο καλά από τον κοινό θνητό. Ο Στέλιος ακούραστος προσφέρει έργα μοναδικά. Καταξιωμένοι συνθέτες του εμπιστεύονται το λαϊκό τραγούδι και αυτός δεν πάβει να το μεταγγίζει με ευλάβεια στον κόσμο που τον λατρεύει. Και που Θεός παντού δικάζει ο φωνιάς κι ο αθώος το εδόλιο προς γύρισε τούμπα ο δουνιάς. Και που Θεός, και που Θεός, μόνο στραβά πάνω στη γη, για όλα φταίει ο λαός, για λίγους είναι η ζωή. Και που Θεός. Κάποιοι κύριοι μεθοδεύουν συστηματικά να μην ακούγεται το λαϊκό τραγούδι. Αυτό το τραγούδι που το θεωρώ ιερό, νομίζω πως είναι Ευαγγέλιο. Τα τραγούδια αυτά που τραγουδώ εγώ, τα λαϊκά τραγούδια που μιλάνε για τη φτώχεια, για την ξενιτιά, για τη μάνα, για την αδικία, έπρεπε να ακούγονται. Τις τελευταίες μέρες του 1995, ο Στέλιος Καζαντζίδης σμίγει νοερά με τον Ναζίμ Χικμέτ και η φωνή του, παστρική σαν αγίασμα, θανατώνει τις άναρθρες κραυγές που μολύνουν εδώ και χρόνια το ελληνικό τραγούδι. Ο συνδυασμός ιδανικός και το δημιούργημα εξαίσιο. Όμορφο που είναι Ναζίς, να μπορείς να διαβάσεις τον κόσμο, τη ζωή να τη νιώθεις τραγούδι αγάπης. Η όμορφο που είναι να ζεις, σαν παιδί να μπορείς και να ζεις. Κι όμως είναι να μπορείς. Πώς αυτό το ωραίο τραγούδι, πώς αυτή η ζωή, η γεμάτη χαρά, έχει γίνει σκληρή, έχει
και τόσο πικραμένη. Ο Στέλιος Καζαντζίδης, έχοντας επίγνωση του χρέους του ως καλλιτέχνη, υπερασπίζεται το ελληνικό τραγούδι και σφραγίζει τις εκλεκτότερες σελίδες του. Υπηρετεί την τέχνη με ιερή ταπεινότητα και κρατάει το πνεύμα του αμόλυντο και το πρόσωπό του ξάστερο. Νομίζω πως ο τραγουδιστής πρώτα απ' όλα πρέπει να βάζει την ψυχή και μετά όλα τα άλλα είναι δευτερεύουσης σημασίας, και η αμοιβή του και τα παλαμάκια και τα αυτά. Όταν δώσει ο καλλιτέχνης την ψυχή του, αμείβεται από το λαό, πάντα. Το βασιλέμα σωστό. Την ώρα που νυχτώνει σκύπτος στο δρόμο μου, στο δρόμο μου, καημός με μαραζώνει. Τραβώ σκύπτος στο δρόμο μου, στο δρόμο μου, καημός με μαραζώνει. Ο Στέλιος είναι πια 66 χρόνων και η φωνή του εξακολουθεί να συναρπάζει. Φωνή μεγαλόπρεπη που μελωδεί υπέροχα. Στις επανεκτελέσεις παλιών καλών τραγουδιών που απολαμβάνουν τους τελευταίους μήνες οι θαυμαστές του, η ερμηνεία του ξεπερνάει ακόμα και τα μνημειώδη πρότυπα. Λίγησε το κορμί μου και το μαραζί ρίζωσε, ρίζωσε βαθιά μες στη ψυχή μου. Και το μαραζί ρίζωσε, ρίζωσε βαθιά μες στη ψυχή μου. Ο Στέλιος Καζαντζίδης για άλλη μια φορά ξεδιπλώνει το σπάνιο σε ηχόχρωμα, όγκο και έκταση μέταλλό του και εντυπωσιάζει. Εγώ τραγουδάω για τα πολύ χαμηλά στρώματα. Ο κόσμος που με ακούει είχε πάντα πρόβλημα επιβίωσης. Και τότε, και τώρα, και αύριο. Δυστυχώς, ο τόπος μας δεν προσφέρεται για ένα καλύτερο αύριο. Έχει κατάρα αυτός ο τόπος να μην βελτιώνει κάτι. Και αν τους ξεφύγει κάτι και δώσουν λίγη χαρά σε κάποια μερίδα κόσμου, κοιτάνε αμέσως να το αποκεφαλίσουν. Ούτε στρώμα να πλαγιάσω, ούτε φως για να διαβάσω. Το γλυκό σου γράμμα, όχ μανούλα μου, καλοκαίρι κι είναι κρύο, ένα μέτρο επί δύο. Είναι το κελί μου, όχ μανούλα μου. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μα να μη λυπάσαι, μα να μη με κλαις. Η νέα δουλειά του ανυπέρβλητου ερμηνευτή γίνεται ανάρπαστη και ο Πάνος Γεραμάνης εξηγεί το φαινόμενο. Τα τραγούδια του μπορεί να μην έχουν πολιτικές ανησυχίες και οραματισμούς, έχουν όμως άμεσους προβληματισμούς.
Τα τραγούδια του είναι ταξικά στο περιεχόμενο, ακριβώς γιατί θίγουν θέματα που αφορούν άμεσα τον εργαζόμενο λαό. Ματωμένο στρώνω για να ξαποστένω στο υγρό τσιμέντο. Οχ, μανούλα μου, στο κεβλί το διπλανό μου φέραν κι άλλον αδελφό μου. Πόσα θα τραβήξει, οχ, μανούλα μου. Εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος. Οι συνεργάτες του αισθάνονται τυχεροί που τους τραγουδάει. Και πώς να μην αισθάνονται όταν ξέρουν πως ό,τι ερμηνεύει περνάει στη σφαίρα του μοναδικού και αποτελεί μια πολύτιμη σελίδα της πολιτιστικής μας παράδοσης και κληρονομιάς. Μια πολυσήμαντη σελίδα ενός κοινωνικού ευαγγέλιου με χρώματα ελληνικά και μια μοίρα άγρυπνη. Τραγουδώ και τα λόγια μου πάνε, φτάνουν ως τον ουρανό σαν τσιγάνικος ήχος σε παλιό γραμμόφωνο. Τραγούδι μου νόημα δώσε, το καημό και το πόνο μου νιώσε. Άκου και μη μιλάς, άκου και μη μιλάς. Τα τελευταία χρόνια το ελληνικό τραγούδι γνωρίζει μια πρωτοφανή παρακμή. Οτιδήποτε ελληνικό και γνήσιο αφανίζεται και η μετριότητα έχει απλώσει τα πλοκάμια της παντού. Ο Στέλιος στενοχωριέται για τον ξεπεσμό του λαϊκού μας τραγουδιού και ενοχλείται που η νεολαία μας παταλιέται στο χορό του εκφυλισμού και της αλωτρίωσης. Τραγουδώ και τα χείλη μου σπάνε μες στο γκρίζο δειλινό και με παίρνει στη νύχτα το πικρό παραπονό. Άκου και μη μιλάς, η κιθάρα στενάζει απόψε. Άκου και μη μιλάς, στο τραγούδι μου νόημα δώσε, καημό και το πόνο μου νιώσε. Άκου και μη μιλάς, άκου και μη μιλάς. Νεολαία, κακά τα ψέματα, ασχολείται με τα νταμπαντούμπας, με αυτά τα, τους ρυθμούς που έχουν πολύ κακά επακόλουθα. Από πιστόλια, από ενέσεις, νομίζω πως η μουσική είναι αυτή που οδηγά τα παιδιά σε ό,τι κακό γίνεται και σε κλεψιές και σε εγκλήματα και σε ναρκωτικά και σε όλα. Η μουσική φταίει για όλα.
η κακή μουσική. Σας, τα καινούρια σας τα στέκια χαρίσμα σας. Δε μου κάνει αυτή η νύχτα στην ογλέντη άλλη πίστα, μαζί μας στελιορίχτα. Για τους φίλους που αγαπάω δυο χαμόγελα χρωστάω και απόψε τραγουδάω. Το αδικό που έχω ζήσει, η αγάπη το έχει σβήσει, τραγούδι έχει γεννήσει. Γλυκό νερό στην κόλαση, θα πιούμε εδώ μαζί σου. Εμείς που μεγαλώσαμε με την αναχρονή σου. Νερό στην κόλαση, θα πιούμε εδώ μαζί σου. Εμείς που μεγαλώσαμε σου. Γλυκό νερό στην κόλαση, κοντά σας παίρνω θέση. Ο Στέλιος Καζαντζίδης δεν ανέχεται την παγίδευση της νεολαίας μας και παλεύει. Παλεύει μόνος του. Απέναντί του δεν έχει μόνο τα μουσικά συμφέροντα που νοθεύουν και δηλητηριάζουν τον προσανατολισμό του λαού μας. Απέναντί του είναι και οι προσκυνητές του πλούτου και της εφήμερης προβολής. Κάποιες φορές οι δεύτεροι γίνονται πιο επιθετικοί από τους πρώτους και πιο επικίνδυνοι. Στην Ελλάς του 2000 γίναν όλοι βασιλιάδες, λαϊκοί τραγουδιστάδες. Στη δικιά μας κοινωνία ζούσαν μάλλη αγωνία, μη πας στη Γερμανία. Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε καταντήσαν. Ο Στέλιος ενοχλείται και αντιστέκεται. Η ουράνια φωνή του και οι εκπληκτικές ερμηνείες του επιμένουν να φωτίζουν τους δρόμους του λαϊκού μας τραγουδιού με το δικό τους αξεπέραστο τρόπο. Όμως όταν άνθρωπος είναι μέσα του άδειος, δεν τον γεμίζουν τα παλάτια ούτε τα δισεκατομμύρια που έχει φτιάξει. Ούτε οι Mercedes, ούτε οι BMW, ούτε αυτά. Εγώ είχα αμάξει δεκαετίας και είμαι πανευτυχής. Η ψυχή μου είναι γεμάτη μέσα. Γιατί δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν. Ναι. Ξέρω νεκρούς που έχουν τα μάτια ανοιχτά και που χτυπάει κανονικά μέσα η καρδιά τους. Πάνε στη δουλειά, χτυπάνε κάρτα στις 7. Το μισθολόγιο γραμμένο το όνομά τους. Αλλά έχουν φύγει μυστικά και σιωπηλά και έχουν χωρίσει απ' τον κόσμο τα δικά τους. Γιατί οι άνθρωποι πεθαίνουν τελικά η μέρα που πεθαίνουνε τα όνειρά τους. Γιατί οι άνθρωποι πεθαίνουν τελικά τη μέρα που πεθαίνουν τα όνειρά του. Ο δύσμυρος λαός είναι αυτός που πληρώνει πάντα την ύφη. Και πολλές φοβέρες, ρε παιδί μου, δεν ακούς τίποτα άλλο στη τηλεόραση. Θα κάνουμε, θα δείξουμε, θα κόψουμε, θα βάλουμε. Πει να είπανε θα δώσουμε κάτι. Όλο θα πάρουμε, όλο. Δεν έμεινε πια τίποτα σε αυτή τη λεμονόκουπα. Την έχουν στύψει τόσο πολύ που τώρα την πατάνε και βγάζει δηλητήριο. Δεν έχει πια ούτε μία σταγόνα να δώσει καρπό, ας πούμε. Ξέρω εγώ τι να πω. Οι έχοντες δεν πληρώνουν ποτέ. Έχουν τον τρόπο τους και είναι μέσα στα κόλπα, δυστυχώς. Γιατί να πληρώσουν. Αυτοί
περνάνε καλά, μια χαρά. Ποιος να τους υποχρεώσει να πληρώσουν? Ο Στέλιος Καζαντζίδης βλέπει πως έρχονται χρόνια δύσκολα και στέλνει το δικό του μήνυμα. Με φωνή δωρική προειδοποιεί. Μα τέλειωτα προβλήματα και λιγοστές ελπίδες. Έρχονται χρόνια δύσκολα, τα πάντα άνω κάτω, ο κόσμος είναι αναστατός και εμείς πληγές γεμάτος. Και την ψυχή μας βγάζουνε και ζωντανούς μας θαύουν. Ο Στέλιος δεν κουράζεται να προειδοποιεί και τα τραγούδια του δεν πάβουν να μοσχοβολούν στις γειτονιές και στις καρδιές των απλών ανθρώπων. Μοσχοβολούν οι γειτονιές, βασιλικό κι ασβέστη. Στις μάτρες τα παιδιά, Σάββατο βράδυ με μορφό, ίδιο Χριστός Ανέστη, ένα τραγούδι Τζάνι, κλαίκα, κλαίκα που μακριά πάει κι απόψε το μορφό. Το μορφό θα πω μπράβο από Δευτέρα. Και σκοτάδι, αχ να τα μη ζωή μας, Σαββατοβράδο.
άντρες κολλάνε απ' τη δουλειά. Το φεγγάρι την ηλές με τα σπρώνει φύχο του τις κοπελιές που πλένονται στο φτώ, στο φτωχό πλησταριό. Απόψε το μορφό, το μορφό τα ποβράδω από Δευτέρα πάτη πίκρα και σκοτάδι. Αχ, να ήταν η ζωή μας Σαββατοβράδο κι ο χάρος να έρχονταν μια Κυριακή, μια Κυριακή το βράδυ. Αρχές του 2001, η υγεία του Στέλιου Καζαντζίδη εμφανίζει σημάδια ανησυχητικά. Ευνίδια, το δεξί του χέρι κινείται αδύναμα και τα πόδια του δύσκολα τον κρατούν. Η Βάσο ενημερώνει τους κοντινούς φίλους για τα συμπτώματα και όλοι φοβούνται κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο. Η Πόπη και ο Νίκος Τζανιδάκης τον εκλιπαρούν να επισκεφθεί γιατρό. Για τον ίδιο λόγο συνομωτούν η Βούλα και ο Κώστας Καταμπάς με τον Κυριάκο Διακογιάννη. Τελικά τον πείθουν και στις 3 Απριλίου στο διαγνωστικό κέντρο Ιπποκράτης διαπιστώνονται ευρήματα ανησυχητικά και άκρως επικίνδυνα. Ο Στέλιος πρέπει να νοσηλευτεί τάχιστα. Η είδηση πέφτει σαν κεραυνός. Όλοι παγώνουν. Ύστερα από 2 ημέρες εισάγεται στο ιατρικό κέντρο Αθηνών, όπου επιβεβαιώνεται προχωρημένος μεταστατικός καρκίνος. Η Βάσο αισθάνεται να χάνει τον κόσμο κάτω από τα πόδια της. Ο Στάθης δυσκολεύεται να κρύψει το μεγάλο πόνο, δείχνει χαμένος. Η Μαρινέλα, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, είναι εκεί με τις ώρες, του δίνει κουράγιο. Οι φίλοι του κυκλοφορούν αμίλητοι. Στα μέσα του καλοκαιριού η κατάσταση χειροτερεύει και ο Στέλιος Καζαντζίδης μεταφέρεται στη Γερμανία, όπου τον καλωσορίζουν με ευχές πολύ ομογενείς, κυρίως νεαρά Ελληνόπουλα. Ο κοσμαγάπητος καλλιτέχνης τους χαμογελάει μελαγχολικά. Η αγάπη τους τον συγκινεί. Πάντοτε η αγάπη των απλών ανθρώπων τον συγκινούσε και πάντοτε η αχαριστία τον πλήγωνε. Κυρίως η αχαριστία των ευνοημένων. Εκείνων που πρόδωσαν στιγμές και μυθογράφησαν για να πουλήσουν και των άλλων που σκαρφάλωσαν στην πλάτη του και σαν τους είδε ο κόσμος τον ποδοπάτησαν. Ο Στέλιος ταλαιπωρείται πολύ, πονάει αφόρητα, όμως αντιμετωπίζει την αρρώστια του σαν παλικάρι, με το κεφάλι ψηλά, έτσι όπως έκανε σ' όλη του τη ζωή. Έτσι όπως πάλεψε από μικρό παιδί σε όλες τις δύσκολες στιγμές του. Ο λαϊκός βάρδος μαθαίνει τι του συμβαίνει. Ψελίζει «Θεέ μου γιατί σε μένα» και δακρύζει. Ο καθηγητής Νίκος Ζαμπόγλου και το εκλεκτό επιτελείο του προσπαθούν να τον ισορροπήσουν ψυχολογικά, αλλά η μάχη είναι άνηση.
ο τελευταίος εκφραστής του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού, το ίνδαλμα εκατομμυρίων Ελλήνων σιγά σιγά φεύγει. Η Ελλάδα παρακολουθεί σιωπηρά, διακριτικά και με αγωνία την τραγωδία του τραγουδιστή της μοίρας της. Ύστερα από λίγες εβδομάδες ειδικής θεραπείας, ο Στέλιος επιστρέφει από τη Γερμανία και εισάγεται ξανά στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, δωμάτιο 917. Έξω από το θεραπευτήριο, η υπέρτατη καταξίωση. Ολιμερής κόσμος πολλής, κυρίως νέα παιδιά, από κάθε γωνιά του ελληνισμού. Κοντά του με βάρδιες οι αγνοί, οι αληθινοί φίλοι του Στέλιου. Στα τέλη Αυγούστου, παραμονή των γενεθλίων του, η μάχη χάνεται. Δύο εβδομάδες μετά, ανήμερα της υψώσεως του Σταυρού, στις 10:53, ο Στέλιος Καζαντζίδης πετούσε πάνω από την Ελλάδα, μόνος και ελεύθερος. Πόρτες έχει η ζωή, αυτός άνοιξε πολύ προώρα και πολύ άδικα την άλλη και έφυγε και είναι μια μεγάλη απώλεια, για μένα τουλάχιστον μεγάλη ψυχική απώλεια, και τον θεωρώ πραγματικά ένα κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού.